Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και τη σάλα Νίκος Γκάλης. Εδώ, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η δεύτερη μέρα του διεθνούς τουρνουά Ακρόπολης με τον αγώνα ανάμεσα στην Πολωνία και την Τουρκία. Ένα τουρνουά το οποίο ήδη μας δίνει τη δυνατότητα να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα για τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν, αλλά και να κάνουμε ρεπορτάζ. Και μιας και μιλάμε για ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε ότι η σημερινή ημέρα θα είναι ημέρα off, day off, ημέρα ξεκούρασης για τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με τη Γεωργία, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και θα το παρακολουθήσετε ζωντανά από το πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Βλέπετε μία όψη από το κλειστό Νίκος Γκάλης, εδώ που οι δύο ομάδες, η Πολωνία και η Τουρκία, θα δοκιμάσουν σχήματα, θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα καλύτερο θέαμα από το χθεσινό παιχνίδι, αν και ήδη η Πολωνία στο παιχνίδι με την δική μας εθνική είχε διαστήματα στα οποία έδειξε ιδιαίτερη ικανότητα, ειδικά από τη στιγμή που χρησιμοποίησε άμυνες ζώνης ή σούταρε με εξαιρετικό τρόπο από την περιφέρεια. Βλέπετε λοιπόν και την κάρτα του αγώνα, Πολωνία-Τουρκία, είναι η δεύτερη ημέρα εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Aegean Acropolis Tournament 2022. Αυτή είναι η ομάδα της Τουρκίας, με τον Shane Larkin, τον Alperen Sengun, τον Cedi Osman, όλα τα αστέρια που έχει στα χέρια του ο Εργίνα Ταμάν, και από την άλλη πλευρά η Πολωνία, του Igor Milicic, με τον Πονίτικα να είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Ο Πονίτικα, ένας παίκτης ασφαλώς γνωστός από τη θητεία του στην Ευρωλίγα με τη Zenit Αγίας Πετρούπολης. Βλέπετε το σημερινό πρόγραμμα στις 6 Πολωνία-Τουρκία και στις 9 Γεωργία-Ελλάδα. Το δεύτερο παιχνίδι για το συγκρότημα του Δημήτρη Ιτούδη, για την επίσημη αγαπημένη. Και εδώ η βαθμολογία μετά από την πρώτη ημέρα, στην πρώτη θέση η Ελλάδα με την Τουρκία, στο 3-4 η Γεωργία και η Πολωνία. Όποια ομάδα κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι θα κάνει και την πρώτη της νίκη, κατά συνέπεια. Η Τουρκία έχει κάνει ήδη μία, αν κάνει η Πολωνία θα είναι αυτή η οποία θα πάρει το ροζ φύλλο. Από την άλλη πλευρά η Γεωργία του Ηλία Ζούρου και του Γιώργου Λιμιάτη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε και τον Κώστα Χαλβατσιώτη, ο οποίος θα βρίσκεται στο ρεπορτάζ του σημερινού αγώνα. Κώστα, ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο προπονητές, αν μη τι άλλο, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν περαιτέρω σχήματα, και ειδικά για τον Εργίνα Ταμάν. Χθες μας είπε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από ορισμένους παίκτες, ίσως να ανεβούν οι στροφές στο σημερινό αγώνα. Από εκεί θα ξεκινήσω. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα των δοκιμών δεν έχει να κάνει μόνο με τα line-ups, πεντάδες που ανά χρονικό διάστημα χρησιμοποιούν οι προπονητές, αλλά όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Τουρκίας, και νομίζω το ίδιο σκέφτεται και ο Igor Milicic, είναι η δοκιμή της ενέργειας που έχουν, γιατί είναι ένα δεύτερο παιχνίδι μέσα σε 24 ώρες, κάτι για το οποίο προετοιμάζονται, δηλαδή να δώσουν τα 5 παιχνίδια σε 6 το πολύ ημέρες στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ. Άρα λοιπόν θέλουν να δουν πόσο σταθεροί είναι στην παροχή ενέργειας στο παρκέ και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και όχι αν θα βάλουν ψηλό, αν θα έχουν ψηλό σκορ, αν θα βάλουν πολλά τρίποντα, πολλά δίποντα ή αν θα πάρουν rebound. Λοιπόν, άρα το πρώτο είναι να δουν τις δυνάμεις τους, και το δεύτερο να διορθώσουν πράγματα που είδαν στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες ήταν αντιμέτωπες σε φιλικό παιχνίδι πριν από λίγες ημέρες σε ένα τουρνουά που διοργάνωσε η Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί κέρδισε η Τουρκία, αλλά και όπως ξέρουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις των φιλικών και του τουρνουά, δεν είναι το σκορ αυτό που μετράει, αλλά αυτά που βλέπουν επιμέρους οι προπονητές. Έτσι έχουν τα πράγματα, είναι αλήθεια, και βέβαια το γεγονός ότι ο Αταμάν δεν έχει τον Γιουρτσεβέν, τον παίκτη
τον Miami Heat στη διάθεσή του. Είναι η μοναδική απώλεια που έχει. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει στο ρόστερ του ο Shane Larkin είναι μια προσθήκη που Κώστα, κυρίες και κύριοι, μας έχει δώσει την αίσθηση ότι η Τουρκία μπορεί να καταφέρει πράγματα. Να προσθέσουμε λοιπόν τώρα ότι αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι του Larkin φιλικό, γιατί στο τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί και ως εκ τούτου μπαίνει τώρα στα παιχνίδια χθες. Δεν πήγε για πολύ χρόνο κόντρα στη Γεωργία. Θα πάρει ενδεχομένως κάτι παραπάνω σήμερα. Από την άλλη, να θυμίσουμε ότι και οι Πολωνοί έχουν μία απουσία. Περιμένουν πώς και πώς να δουν αν ο AJ Slaughter θα προλάβει το Ευρωμπάσκετ. Είναι στην Τενερίφη τώρα, στην ομάδα στην Γκραν Κανάρια και προσπαθεί να ξεπεράσει ένα τραυματισμό, ένα διάστρεμα. Και βέβαια λείπει και για αυτούς ένας NBA, ο Σόχαν, ο οποίος αποφάσισε να πάει να δουλέψει με τους Spurs παρά να βρίσκεται στο Ευρωμπάσκετ. Πάμε λοιπόν στην R3 για ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ενώ έχει ξεκινήσει η παρουσίαση της Τουρκίας. Επιστρέψαμε λοιπόν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στη Στάλα Νίκος Γκάλης. Η Τουρκία, η παρουσίασή της ολοκληρώνεται τώρα με Ντεσόν Λάρκιν, με Τετσάν Μπιρσέν, Σεϊμούς Χαζέρ, Ονουράλ Πιπιτίμ, Τσεντίος Μαν, Φουρκάν Αλταλή, Γκιτιτσάν Σαϊμπίρ, Μελί Μαχμούτογλου, Σαντίκ Καμπατσά, Μπουγκραχάν Τουτσέρ, Σερτάξαν Λί, Φουρκάν Κορκμάζ, Αλβερέν Σεγκούν και Ερτσάν Οσμανί για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Και τώρα ξεκινάει η παρουσίαση για την ομάδα της Πολωνίας και τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς με το 1 Γιάροσλαβ Ζισκόφσκι, με το 2 Αλεξάνδρ Μπαλτσερόφσκι, με το 3 Μιχάλ Σοκολόφσκι, με το 5 ο Άρον Τσέλ, με το 7 ο Μίχαλ Κολέντα, με το 9 ο αρχηγός ο Ματέους Πονίτχα, με το 10 ο Τουκάς Κολέντα, ο μικρότερος αδελφός μεταξύ των δύο, με το 11 ο Αλεξάνδερ Τζιέβα, με το 13 ο Ντομινίκ Ολεϊνίτσακ, με το 23 ο Μίχαλ Μιχαλάκ, με το 24 ο Κάσπερ Μαρτσεύκα, με το 30 ο Γιακούμπ Γκάρμπατς και με το 55 ο Γιακούμπ Σένκ. Βλέπετε εδώ τους Πολωνούς, μια ομάδα που έχει προτερήματα. Η Πολωνία, η οποία θα αγωνιστεί στον όμιλο της Πράγας απέναντι στη Σερβία, την Τσεχία, τη Φιλανδία, το Ισραήλ και την Ολλανδία, κατά συνέπεια έχει προοπτική. Και εδώ θα ξεκινήσουν οι εθνικοί ύμνοι των δύο ομάδων. Ξεκινάμε με τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας. Θα ακολουθήσει ο εθνικός ύμνος για την Πολωνία. Thank you.
Αυτή λοιπόν είναι και η ομάδα της Πολωνίας. Εδώ ο Ιγκορ Μίλιτσιτς και ο Εργίν Αταμάν. Ασφαλώς το συγκρότημα της Τουρκίας έχει ιδιαίτερες βλέψεις για το φετινό Ευρωμπάσκετ, όπως και κάθε χρόνο σε μεγάλη διοργάνωση. Οι Τούρκοι με τους NBAers είναι σε μια διάθεση να πάνε μακριά. Παρ' όλα αυτά, κάποιες εγγενείς αδυναμίες στο τουρκικό μπάσκετ δημιουργούν διαφορετικά δεδομένα. Εδώ οι πέντε πρώτοι. Σέιν Λάρκιν ξεκινάει λοιπόν. Σεϊμούς Χαζέρ, Ονουράλ Μπιτίν, Γιτιτσάν. Σαϊμπίρ. Και βλέπετε εδώ τον Εργίν Αταμάν, προπονητής πολύπειρος και βέβαια πρωταθλητής Ευρώπης σε επίπεδο συλλόγων με την ΕΦΕΣ Ανατολού. Χθες είδε την ομάδα του να ξεκινάει αργά τον αγώνα και εδώ οι πέντε πρώτοι για την Πολωνία. Μπαλτσερόφσκι, Σοκολόφσκι, Πονίτκα, Τζιέβα και Σενκ για το συγκρότημα του Ιγκορ Μίλιτσιτς, το οποίο σούταρε με ποσοστό 47,8% τρίποντο απέναντι στη δική μας εθνική και εκεί μας δημιούργησε ένα θέμα. Βέβαια, αυτοί οι αγώνες παραδοσιακά στο τουρνουά Ακρόπολης δημιουργούν συνθήκες πάνω στις οποίες δουλεύει ο εκάστοτε ομοσπονδιακός προπονητής και το ίδιο θα κάνει και ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος στο σημερινό παιχνίδι αφήνει εκτός τον Γιάννα Αντετοκούνμπο για θέμα ξεκούρασης και τίποτα περισσότερο. Είναι γνωστό το πρόβλημα, η ευαισθησία που έχει ο Γιάννης στο γόνατο. Κατά συνέπεια, αυτά τα back-to-back παιχνίδια είναι αλήθεια ότι εγκυμονούν κάποιους κινδύνους. Αυτούς θέλει να απαλείψει, να διαγράψει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει πολύς κόσμος στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε να δούμε ωραίο θέαμα. Και εδώ οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Βαγγέλης Δαρλαμίτσης, Ηλίας Καπράνος και Γιάννης Τηγάνης. Το διαιτητικό τρίο. Είναι η δεύτερη ημέρα για το τουρνουά Ακρόπολης. Μια διοργάνωση η οποία μας δίνει το δικαίωμα να μπούμε σε αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη και των παραθύρων της FIBA για το παγκόσμιο κύπελο της επόμενης χρονιάς, αλλά και το Ευρωμπάσκετ. Αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος για τις ομάδες που προετοιμάζονται εδώ στην Σάλα Νίκος Γκάλης, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σέιν Λάρκιν, βασικός στο σημερινό παιχνίδι. Χθες πήρε λίγα λεπτά και μάλιστα απέφυγε να πάρει και πολλές προσπάθειες. Από την άλλη πλευρά, ο Ιγκορ Μίλιτσιτς με ένα βασικό χαρακτηριστικό στην ομάδα του, την αναπτυγμένη χημεία που έχουν οι παίκτες. Εδώ ο Εργίν Αταμάν, με ιδιαίτερες συμπάθειες και στη χώρα μας, ο Τούρκος προπονητής. Το παιχνίδι λοιπόν θα ξεκινήσει με την Πολωνία να έχει στον αγωνιστικό χώρο τον Αλεξάνδερ Ρόμαν Μπαλτσερόφσκι με ύψος 2,19, 21 ετών. Θα τον δείτε να πηδάει στο τζάμπολ. Παρατηρήστε τον με το νούμερο 2. Είναι ένα παιδί το οποίο από 14 ετών τον εντόπισε στην Πολωνία η Γκραν Κανάρια και τον πήρε στις τάξεις της. Μάλιστα, 17 ετών και μόλις 14 ημερών αγωνίστηκε στο EuroCup και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της συγκεκριμένης ομάδας που παίζει στον θεσμό. Εδώ είναι και αυτός που θα σκοράρει το πρώτο καλάθι για τον αγώνα. Είδατε ότι έγινε ένα alley-oop
Από εκεί πέρα πολύ εύκολο το τελείωμα για τον Μπαλτσερόφσκι. Λάρκιν. Περνάει την μπάλα στον Χαζέρ. Και πάλι ο Λάρκιν θα πάρει το τρίποντο. Ξεκινάει με μακρινό σουτ. Στην προθέρμανση τα έβαζε από εκείνο το σημείο. Τώρα το έχασε. Πλέον βρισκόμαστε σε συνθήκες αγώνα. Για ακόμη μια φορά η μπάλα στον Μπαλτσερόφσκι και αυτός με αριστερό χέρι αυτή τη φορά τελειώνει τη φάση. Κώστα Χαλβατσιώτη, αν μη τι άλλο, το παρουσιαστικό του είναι εντυπωσιακό. Το θέμα είναι ποιος είναι πιο γρήγορος από τους δύο, αυτός ή ο Σανλή, και αυτή τη στιγμή μετράει ταχύτητα του Μπαλτσερόφσκι. Γι' αυτό έχει τελειώσει τις φάσεις. Άρα λοιπόν το ένα ζευγάρι που θα παίξει ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού είναι αυτό. Ποιος θα επικρατήσει, δεν είναι μόνο το rebound, πώς θα κινηθεί ο ένας απέναντι στον άλλο. Και το άλλο φυσικά. Είναι και νεότερος βέβαια από τον Σανλή. Είναι το σουλούπι του που του επιτρέπει παρά τα 2-19 να τρέξει. Από την άλλη είναι η άμυνα του Τσέγκ πάνω στον Λάρκιν. Διότι χρειάζεται πολλή ενέργεια για να αντιμετωπίσει τον Λάρκιν. Ο Σανλή θα πάρει το σούτ από την περιφέρεια. Μάχη για το rebound. Ο Μπαλτσερόφσκι βγαίνει νικητής. Πρώτη πάσα είναι για τον Γιάκουμπ Τσέγκ, που οργανώνει το παιχνίδι για την Πολωνία. Μπαλτσερόφσκι. Θα πάρει το τρίποντο ο Τσέγκ, είναι άστοχος. Το αμυντικό rebound είναι εύκολο για την Τουρκία. Και πλέον ο Χαζέρ θα πάρει το φάουλ. Από τον Αλεξάνδρ Τζιέβα. Δικαίωμα για βολές στον Σέιμους Χαζέρ. Παίκτης της Φενέρμπαχτσε, κατά συνέπεια παίκτης του Δημήτρη Τούδη από τη νέα χρονιά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι ο Έλληνας προπονητής συνεχίζει στο τουρκικό πρωτάθλημα, κατά συνέπεια θα έχει στη διάθεσή του αρκετούς από τους παίκτες που έχει επιλέξει ο Αταμάν. 4-1 το σκορ. Ο Πονίτκα αφήνει στον Τσέγκ. Πάνω την ο Λάρκιν. Σοκολόφσκι. Και ο Ματέους Πονίτκα. Δεν πάει στο drive. Βγαίνει το τρίποντο. Αυτό όμως είναι άστοχο από τον Άρον Τσέλ. Σανλή. Το τρίποντο και αυτό άστοχο από τον Χαζέρ. 23 ετών. Πλέον ο Μπαλτσερόφσκι είναι με χαμηλότερο αντίπαλο μπροστά του. Θα βγάλει την μπάλα στην περιφέρεια. Νέο τρίποντο από την κορυφή και αυτό είναι εύστοχο από τον Αλεξάνδρ Τζιέβα. Παίκτης της Σλάσκ. Ένα καλύτερο το ξεκίνημα της Πολωνίας στο παιχνίδι. Για μία ακόμη φορά ο Χαζέρ με την μπάλα στα χέρια. Είναι και αυτός που θα κάνει το follow στο κακό lay-up του Onurarf B-Team. Το 7-3 στο παιχνίδι. Ο Τζιέβα βοήθησε στο κατάφερμα της μπάλας. Πονίτκα. Προσπαθεί να αποστάρει τον Λάρκιν, είναι ψηλότερος, θα γυρίσει, προσπάθησε να βγάλει την μπάλα στο ψηλό, έγινε όμως το κλέψιμο από τους Τούρκους, που φεύγουν στον ευνηδιασμό με τον B-Team. Το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Γκιτσάν Σαϊμπίρ και δικαίωμα για δύο βολές. Ξαναβλέπετε εδώ, το φάουλ είναι για τον Μπαλτσερόφσκι που ήρθε σε βοήθεια. Στα 4,5 μέτρα λοιπόν ο Γίγκι Τσάν Σαϊμπίρ, που από φέτος θα αγωνίζεται στην Bursaspor καθώς αποχώρησε έπειτα από μια πενταετία από την ΕΦΕΣ. 7-5 μειώνει η Τουρκία. Εδώ ο Αταμάν, ο οποίος συνηθίζει στο ξεκίνημα του αγώνα να κοουτσάρει καθισμένο στον πάγκο, στη συνέχεια αν δεν του αρέσει αυτό που βλέπει θα σηκωθεί για τις παρατηρήσεις του. Αντιθέτως βλέπετε ότι ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είναι διαρκώς όρθιος για να δίνει τις εντολές του. Το φάουλ για τους Πολωνούς. Για να πάμε και στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Αυτό που ζητάει τώρα ο Αταμάν εντωμεταξύ είναι ένα
πιεστικό, ένα πρες το οποίο αρχίζει από την επαναφορά της μπάλας από τους Πολωνούς και γίνεται επιθετική άμυνα και γι' αυτό έχει βάλει ουσιαστικά τρεις κοντούς και μάλιστα κρατάει και στον πάγκο τους δύο NBAers και τον Μαχμούτογλου, δηλαδή ο Κορκμάζ, ο Τσεντί Οσμάν και ο Μαχμούτογλου είναι στον πάγκο, δεν τον ενδιαφέρει το σκοράρισμα, τον ενδιαφέρει να πάρει από αυτούς τους παίκτες που θα τους χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή είτε στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου είτε στο Ευρωμπάσκετ, παραστάσεις τέτοιες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν σε επιθετικές άμυνες. Εδώ είχαμε πίεση και από την Πολωνία όμως, δυσκολεύτηκε η Τουρκία να κατεβάσει την μπάλα, τώρα ο Λάρκιν με την μπάλα στα χέρια. Σαν Λί θα βρει το Χαζέρ και αυτός θα καρφώσει την μπάλα, δεν του λείπει το μπόι με ύψος 1.91. 7 όλα πλέον η απάντηση της Τουρκίας έπειτα από το αρχικό 7-1 της Πολωνίας. Πονίτικα παίρνει το σκρίνα από τον Βαλτσερόφσκι, πηγαίνει μέχρι μέσα, παίρνει φάουλ από τον Λάρκιν, δικαίωμα για βολές στον Ματέους Πονίτικα, τον νέο παίκτη της Ιταλικής Ρέτζιο Εμίλια. Πονίτικα έπειτα από μια τριετία στη Ζενίτ της Αγίας Πετρούπολης. Ήταν ένας από τους παίκτες που είχαν βασικό ρόλο στη ρωσική ομάδα. Η Ρέτζιο Εμίλια βέβαια βρήκε το περιθώριο έπειτα από όλες τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ρωσικές ομάδες να τον πάρει μια πολύ σημαντική προσθήκη αλίμονο. Μία στις δύο από τον Πονίτικα. Μπιτίν. Με την μπάλα στα χέρια. Λάρκιν. Θα κρυφθεί πίσω από τον Σανλί. Το pick and roll. Ο Σανλί πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχήσει όμως καθώς ήταν καλή η άμυνα από τον Τζιέβα. Και τώρα το φάουλ του Σανλί. Ο οποίος σταματά με αυτόν τον τρόπο την πολωνική επίθεση. Κώστα, σε ακούμε. Αυτό το pick and roll που περιέγραψες ήταν και η πρώτη φορά μετά από 4,5 λεπτά που ο Σανλί μπήκε με αξιώσεις στη ρακέτα και δεν το έκανε αυτό γιατί έχει την εντολή να παίζει μακριά για δύο λόγους. Πρώτον, να τραβήξει τον Μπαρτσερόφσκι έξω και δεύτερον, να δημιουργήσει χώρους για τους τρεις κοντούς. Εξού και η assist που έδωσε στην προηγούμενη επίθεση σε κοντό. Ο Πονίτικα θα αστοχήσει. Μάχη για το rebound. Ο Μπαρτσερόφσκι θα πετάξει την μπάλα, έστω και πεσμένο προς τα έξω. Σοκολόφσκι έχει μπροστά του τον Μπιτίν. Βγαίνει κατά μέτωπο, παίρνει και την προσπάθεια και δικαιώνεται για το 17 της Πολωνίας. Καθώς συμπληρώνουμε το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, Σανλί. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Σαϊμπίρ. Σοκολόφσκι παίρνει το σκρίν από τον Μπαλτσόφσκι. Τρίποντο από την γωνία και εδώ υπάρχει φάουλ. Πράγματι φάνηκε από τον Χαζέρ. Ο Πονίτικα πήγε για το rebound. Ο Χαζέρ όμως τον έβγαλε έξω με αντικανονική ενέργεια. Η μπάλα είναι από την τελική γραμμή για την ομάδα της Πολωνίας. Βαλτσερόφσκι. Εδώ πήγε να τα κάνει όλα μόνος του. Δεν ήταν και η σωστότερη απόβαση. Τρίποντα από τον Λάρκιν είναι άστοχο. Μακρινό rebound από τον Σενκ. Ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα και θα πάρει το φάουλ από τον Λάρκιν. Δεύτερο για τον naturalize παίκτη της τουρκικής ομάδας. Ο Λάρκιν βέβαια πρέπει να πούμε ότι πήρε την τουρκική υπηκότητα στις 7 Φεβρουαρίου του 2020 και εκείνο το διάστημα είχε κάνει μια δήλωση ότι αισθάνεται σαν το σπίτι του στην Τουρκία. Νομίζω ότι ήταν ό,τι έπρεπε αυτή η δήλωση. Τότε, πάντως τώρα, με τα δύο φάουλ πηγαίνει στον πάγκο του Αταμάν. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Γιακούμπ Σενκ, τον παίκτη της γαλλικής Τουρ.
μέσα και η δεύτερη για να αφήσει τη θέση του στον Μιχαλάκ που περνάει στον αγώνα. Σεϊμούς Χαζέρ προσπαθεί να τον πιέσει ο Σοκολόφσκι. Βγάζει ελεύθερο τρίποντο, όμως ο Μπιτίμ θα αστοχίσει από τη στιγμή που προσέγγισε στο καλάθι. Πονίτικα. 4 λεπτά και το δεκάλεπτο. Φάουλο από τον Μαχμούτογλου. Μαχμούτογλου έσβρωξε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Σοκολόφσκι, και τον στέλνει στη γραμμή των ελευθέρων βολών, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ. Εδώ ο Μίχαλ Σοκολόφσκι, που και αυτός θα παίξει στο Ιταλικό πρωτάθλημα με την Τρεβίζο. Τη γνωστή μας ομάδα που πρωταγωνίστησε στο Ιταλικό και το Ευρωπαϊκό μπάσκετ πριν από περίπου 30 χρόνια. Έπειτα από περιπέτειες έχει επιστρέψει για τα καλά στο προσκήνιο. 14-7 το double score για την πολωνική ομάδα. Χαζέρ θα τιμωρήσει αυτή τη ζώνη προσαρμογής που επέλεξε η πολωνική ομάδα με ένα μακρινό σουτ. 14-10 το τρίποντο για την τουρκική ομάδα. Πονίτικα. Υπάρχει ελεύθερο τρίποντο για τους Πολωνούς και θα δικαιωθεί πράγματι ο Μιχαλάκ. Τελικά το σουτ είναι για δύο, όπως με ενημερώνει ο Κώστας Χαλβατσιώτης. 16-10 οι Πολωνοί που κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα από τους Τούρκους. Εδώ το φάουλ από τον Γιάροσλαβ Σισκόφσκι που έβγαλε εκτός διεκδίκησης της μπάλας τον Γιγιτζάν Σαϊμπίρ. Και ο Αλπέρεν Σενγκούν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σενγκούν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αξίζει να τον παρατηρήσετε, με το νούμερο 23 από την τουρκική ομάδα. Κώστα, σε ακούμε. Γι' αυτόν θα σας μιλήσουμε τώρα, γιατί η εντολή είναι να πάει να παίξει post σε αυτή την ζώνη, να γίνει ένα σκαλοπάτι και να πάει μπάλα στο Σενγκούν, ο οποίος είναι κινητικός και με την μπάλα. Δηλαδή, χθες που τον είδαμε και με τη Γεωργία, κατάλαβε ο κόσμος ότι μπορεί να παίξει κάτι μεταξύ 4 και 5. Εδώ θα έρθει το άστοχο τρίποντο από τον Μαχμούτογλου. Βέβαια, τον ασουτάρει ο Μαχμούτογλου, ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε. Είναι μια επιθυμητή επιλογή, καθώς σουτάρει με 40% από τη γραμμή. Εδώ το φλότερ και τελικά το follow από τον Ντομινίκ Ολεϊζνίκα. 18-10 το σκορ για την Πολωνία. Εδώ ο Σενγκούν, κοιτάξτε τον, γυρνάει, παίζει πάνω στο σώμα του Ολεϊνίτσακ και τελειώνει τη φάση ο παίκτης των Houston Rockets. Οι Rockets οι οποίοι έδιωξαν τον Christian Wood και βέβαια και ο Σενγκούν σχετίζεται με αυτή την απόφαση. Ο Wood ήταν ένας παίκτης που έπαιρνε πολλές προσπάθειες, έδινε πολύ σκορ και rebound στην ομάδα του Houston. Όμως ο Σενγκούν έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι. Εδώ θα πάρει την μπάλα με δύο αντιπάλους, θα γυρίσει και θα αστοχίσει τελικά. Η μπάλα όμως παραμένει σε τουρκική κατοχή από τη στιγμή που ο Λεϊνίτσακ είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος. Στον πάγκο ο Πονίτικα, εντός αγωνιστικού χώρου ο Λούκας Κολέντα για τον Ιγκορ Μίλιτσιτς, τον 46χρονο coach της Πολωνίας. Μαχμούτογλου το τρίποντο εδώ μπροστά μας, αυτή τη φορά θα ευστοχίσει για το 18-15. Στον αγώνα και ο Μίτιτσαν Μπριτσέν για την τουρκική ομάδα. Κολέντα, σε ρόλο οργανωτή. Βγάζει την μπάλα στον Ολεϊνίτσακ.
είχε εξουδετερωθεί ο προσωπικός του αντίπαλος. Από εκεί πέρα το lay-up ήταν μια απλή διαδικασία για το 20-15. 65 δευτερόλεπτα ακόμη στην πρώτη περίοδο. Μπυρσέν. Πάνω το Κολέντα. Είναι ψηλότερος ο Μπυρσέν. Θα βγάλει στο Μαχμούτογλου. Αναζητά τον Σεγκούν. Από τα πόδια του Ολεϊνίτσα την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Τουρκίας για να εκδηλώσει επίδεση. Μαχμούτογλου τα λέει και με τους διαιτητές. Θα κάνει και την επαναφορά. Εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Επειδή είδε ο Μίλισιτς ότι με τον Μαχμούτογλου βρέθηκε λύση στο μακρινό σουτ στη ζώνη, ξανά μαντουμάν. Πήγε να βγάλει μια εκπληκτική φάση ο Χαζέρ. Δεν του βγήκε. Χωρίς φάουλ λένε οι διαιτητές. Σεγκούν βγάζει για τον Μπυρσέν το τρίποντο. Είναι άστοχο. Ο Μπυρσέν όμως είχε όλη την άνεσή του για να εκτελέσει. Εδώ η Τουρκία χάνει μια ευκαιρία και νομίζω ότι δεν άρεσε και στον Αταμάν η εκτέλεση. Από μια επίθεση για τις δύο ομάδες στη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Ζισκόφσκι προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με αριστερό lay-up. Δεν τα κατάφερε, δεν βρήκε το στόχο. Αυτός είναι ο Οσμάνι που αφήνει την μπάλα στον Χαζέρ. Μια επίθεση πλέον για το συγκρότημα του Αταμάν, ο οποίος έχει σηκωθεί και δίνει οδηγίες. Ο Μαχμούτογλου ανεβαίνει πάνω και το φάουλ, το οποίο είναι αμυντικό. Βόλες για τον Σεϊμούς Χαζέρ. Ο Χαζέρ που πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής στο πρώτο δεκάλεπτο. Είναι ένας παίκτης με δυνατότητες. Πρώτη εύστοχη βολή. Απομένουν 3,2 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Είδαμε για λίγο και τον Αταμάν. Μέσα και η δεύτερη. 20-17. Τώρα η Πολωνή με τον Κολέντα. Θα σουτάρει εντός χρόνου και θα ευστοχήσει. Θα δικαιωθεί ο Κολέντα. Φάνηκε να είναι δοκιμασμένη αυτή η επιλογή για το συγκρότημα του Μίλιτσιτς. 22-17. Το καλάθι μετράει. Είναι για 3. 23-17. Πράγματι βλέπετε τους διαιτητές να το δείχνουν ένα highlight στο τελείωμα της πρώτης περίοδου. Μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Η Πολωνία παίρνει τα rebound. Έχει 13 έναντι 8 της Τουρκίας. Σουτάρει καλύτερα από την περιφέρεια. 33% στο τρίποντο, 22 οι Τούρκοι. Κατά συνέπεια προηγείται με 23-17. Οι δύο προπονητές έδωσαν τις οδηγίες τους. Εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Πιο έντονες οι παρατηρήσεις του Εργκίνα Ταμάν και είχαν να κάνουν και με την άμυνα, αλλά και με την επίθεση απέναντι στη ζώνη. Προσπάθησε να τους εξηγήσει πώς θα την διασπάσουν σε περίπτωση που την εφαρμόσει πάλι αυτή την άμυνα ζώνης με προσαρμογές ο Μίλισιτς. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Πολωνίας έδειξε συστήματα στην επίθεση με screen για να πάρουν σούτ οι περιφερειακοί παίχτες από τις 45 μοίρες ή και από την κορυφή ακόμα, γιατί το μακρινό σουτ δεν το έχει ακόμα η Πολωνία σε τόσο αποδοτικό βαθμό. Επίσης να σας πω ότι έγινε έλεγχο στο instant replay για το χρόνο εκδήλωση του τελευταίου του buzzer beater και ήταν κανονικό φυσικά. Τα τεχνική ποινή στον Εργκίν Αταμάν. Εδώ ο Αταμάν έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Ζήτησε φάουλ νωρίτερα στην προσπάθεια του Σεγκούν. Θα δούμε εδώ. Και νομίζω ότι έχει και δίκιο, γιατί με το σώμα του ο Ντομινίκ Ολεϊνίτσακ βρήκε τον Σεγκούν και στη συνέχεια τον έκοψε. Η βολή της τεχνικής ποινής από τον Μιχάλακα. Μιχάλακα, ο οποίος αγωνίζεται στη Γερμανία με την Oldenburg. 24-17. Ο Αταμάν, ο οποίος σηκώθηκε και πάλι από τον πάγκο του. Νομίζω όμως, γιατί βλέπει ότι η Πολωνία λειτουργεί καλύτερα μέχρι στιγμής πάνω στο παρκέ. Εδώ θα γίνει το κλέψιμο από τον Οσμάνι.
Προσποίηση από τον Μαχμούτογλου. Το σούτ είναι με ταμπλό. Έτσι σιγουρεύει την επιλογή. 24-19 ο Μελή Μαχμούτογλου. Με βοσνιακές βέβαια ρίζες. Μπριντσάνιν, το κανονικό του όνομα. Εδώ είδαμε το κάρφωμα όμως από τον Ολεϊνίτσακ από τη στιγμή που κοιμήθηκε ουσιαστικά η τουρκική άμυνα, υπήρχε διάδρομος και βέβαια ο Πολωνός δεν είχε κανένα πρόβλημα για να καρφώσει την μπάλα. 26-19, Χαζέρ. Πάει ανάποδα από το σκριν, περνάει την μπάλα στο Σεγκούν και αυτός θα καρφώσει. Ο Αλπερέν Σεγκούν είναι ένας παίκτης που χρήζει προσοχής. Πολωνοί θα πάρουν το σούτ από την περιφέρεια και θα στοχίσουν. Εύκολο το ριμπάνο από τον Οσμάνι, που μέχρι στιγμής δίνει λύσεις για το συγκρότημα της Τουρκίας. Χαζέρ, Οσμάνι θα πάρει και το τρίποντο. Όχι, προσποιήθηκε. Αφήνει στο Μαχμούντογλου. Του επιστρέφει την μπάλα. Οσμάνι πάει μέχρι μέσα και καρφώνει την μπάλα εντυπωσιακά. Ο Οσμάνι βγάζει το απόλυτο highlight μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη. Παίρνει την μπάλα από τον Μαχμούτογλου. Μία τρίπλα και στη συνέχεια καρφώνει με το δεξί. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον παίκτη της Μπεσικτάς. Υπάρχει time out. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Βλέπετε ότι η Πολωνία σουτάρει καλύτερα από την Τουρκία και στα τρία κομμάτια του αγώνα. Καλύτερες βολές, δίποτα και τρίποτα. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία έχει μειώσει σε 26-23 με τους παίκτες του Αταμάν να αφυπνίζονται έπειτα από το μέτριο πρώτο δεκάλεπτο που έκαναν Κώστα Χαλβασιώτη, ακριβώς όπως και στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι η ενίσχυση της ρακέτας είναι ένα κλειδί για τον Αταμάν και γι' αυτό έδειξε και κάποια συστήματα για να πάει μπάλα, να συνεχίσει να πηγαίνει μπάλα και στο Σεγκούν αλλά και στον Οσμάνι, γιατί είναι αποτελεσματική όχι επειδή έβαλε το κάρφωμα τώρα, αλλά απέναντι στους ψηλούς της Πολωνίας τα έχουν καταφέρει και για να δημιουργήσουν, όχι μόνο για να εκτελέσουν από την άλλη, πολλά παράπονα. Να δούμε την επίθεση των Πολωνών. Πολωνοί που θα πάρουν ακόμη ένα τρίποντο και θα στοχίσουν με τον, Σοκολόφσκι λοιπόν, αυτή τη φορά. Κώστα, η αλήθεια είναι ότι χθες οι Πολωνοί σούταραν 11 στα 23 από μακριά, αλλά σήμερα το ποσοστό τους είναι 2 στα 8. Εδώ τώρα χάσανε ευνηδιασμό που δεν χάνεται, αλλά το πρόβλημα είναι η συγκέντρωση κατά τον Μίλισιτς, που έβαλε τις φωνές, βιάζεστε, δεν σκέφτεστε τι πρέπει να κάνετε και μάλιστα πέρα από τα σούτ τα οποία ναι μεν να τα πάρεις αν είναι ελεύθερα ή αν βγαίνουν από ένα σύστημα, το θέμα είναι ότι θέλει να γίνονται drive από τα οποία να υπάρχει δημιουργία. Είτε να πάει μπάλα σε ψηλό, είτε από μέσα προς τα έξω να δημιουργηθούν φάσεις, ευκαιρίες για σουτ, για εκτέλεση. Νομίζω πως οι παίκτες της Πολωνίας έχουν παρασυρθεί από τη χθεσινή ρέντα που είχαν απέναντι στη δική μας εθνική. Εδώ ο Σεγκούν θα πάρει το φάουλ εύκολα, έχω την εντύπωση, από τον Ολεϊνίτσακ. Εκεί υπερτερεί σχεδόν σε κάθε κομμάτι ο Τούρκος. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αλλαγή από τον Μίλιτσιτς. Επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο ο Αλεξάνδερ Ρόμαν Μπαλτσερόφσκι με τα 2-19. Για να δούμε εδώ. Ο Μπαλτσερόφσκι σίγουρα με το ύψος που έχει θα κοιτάξει κάποια στιγμή και στο NBA. Ο Σεγκούν ήδη έχει πάει εκεί. Ο Μαχμούντογλου στο μεταξύ κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον στο συγκρότημα του Αταμάν, γιατί σουτάρει με υψηλότερα ποσοστά ακόμη και από το Λάρκιν. 26 όλα πλέον στο παιχνίδι. Εδώ παραλίγο να κάνει νέο λάθος ο Λούκας Κολέντα. Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή των Πολωνών. 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Η επαναφορά θα γίνει από τη βασική γραμμή. 11 δευτερόλεπτα στη διάθεση των παικτών του Μίλισιτς. Ο Ζισκόφσκι θα αφήσει στον Κολέντα. Και πάλι Ζισκόφσκι. Τρίποντο είναι κακό από τον Μιχάλακ. Πολωνοί οι οποίοι στάρουν 2 στα 9 πλέον. Ποσοστό μόλις 22%. Το φάουλ το οποίο θα πάρει ο Μπιρσέν.
και νέες αλλαγές, τρεις στο σύνολο από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Πονίτικα, Γκάρμπατς και ο Άρον Τσέλ. Οι δύο από τους τρεις επιστρέφουν. Για να δούμε και τον Γκάρμπατς που είχε καλή παρουσία χθες στο παιχνίδι με την εθνική μας. Μπιρσέν θα γυρίσει, τον σταματάει όμως ο Πονίτικα καθαρά και οι Πολωνοί προσπαθούν να φύγουν στον ευθυνδιασμό. Τσέλ. Πονίτικα. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τον Μπαλτσερόφσκι. Τελικά το φάουλ είναι από τον Ντουντσέρ. Ο Μπουγκραχάν Ντουντσέρ. Παίκτης του Αταμάν και στην ΕΦΕΣ. Εκεί όμως, όπου κατά κόρον βλέπουμε τον Μίτσιτς μαζί με τον Λάρκιν να παίζουν, έχει την ατυχία να έχει μπροστά του αυτό το αχτύπητο δίδυμο. Πονίτικα. Μπαλτσερόφσκι θα γυρίσει. Καλή κίνηση, αλλά το lay-up δεν είναι αυτό που πρέπει για να σκοράρει. Τουντσέρ. Σενγκούν. Κοιτάξτε εδώ, έκανε λάθος γιατί επέλεξε ο ίδιος να τριβλάρει. Λάθος όμως κάνουν και οι Πολωνοί, μιας και η πάσα προς τον Πονίτικα στον ευνηδιασμό είναι λανθασμένη, πολύ δυνατή. Νωρίτερα ωστόσο, ο Σενγκούν είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε εδώ, κοιτάξτε, να κάνει reverse dribble και βέβαια οι κοντύτεροι παίκτες, οι περιφερειακοί, ήταν πολύ εύκολο να του πάρουν την μπάλα. Στη συνέχεια, μία πάσα για τον Πονίτικα ήταν πολύ δυνατή. Τουντσέρ θα σκοράρει με ένα είδος Eurostep που έκανε εκεί για να αποφύγει τους Πολωνούς αμυντικούς. Μπροστά η Τουρκία πλέον 28-26, όπως και στο χθεσινό παιχνίδι. Οι Πολωνοί όμως εδώ θα σκοράρουν μέσα στη ρακέτα. Αυτό ακριβώς που ζήτησε ο Μίλιτσιτς με τον Γιάκουμπ Γκάρμπατς. 30-28-28 όλα. Και τώρα ο Σενγκούν. Μαχμούτογλου. Θα του περάσει την μπάλα, ο Σενγκούν πάει μέχρι μέσα για τον Μαχμούτογλου. Χωρίς να κατεβάσει τα χέρια, ο Μαχμούτογλου εκτελεί για μία ακόμη φορά από την αριστερή πλευρά. 31-28, ο Μαχμούτογλου με τρία εύστοχα τρίποντα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Σε τέσσερις προσπάθειες. Μπαλτσερόφσκι. 5 λεπτά για το ημίχρονο. Πονίτικα, ο οποίος έχει δυσκολευτεί μέχρι στιγμής. Τσέλ. Τρίποντο σκοτωμένο από τον Σοκολόφσκι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Σοκολόφσκι πηγαίνει σε αυτές τις επιλογές και δεν προσπαθεί να μπει μέσα στη ρακέτα από τη στιγμή που δεν λειτουργεί το τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. Τουντσέρ. Για τον Οσμάνι εδώ θα κάνει το λάθος ο Τούρκος ψηλός. Ενδεχομένως να έχει κουραστεί κιόλας από τις μάχες που έχει δώσει. Νωρίτερα ήταν αυτός που έδωσε το highlight, το καλύτερο highlight στο σημερινό παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ τις συνεργασίες του Μαχμούτογλου με τον Σενγκούν και τον τρόπο με τον οποίο ο ψηλός τροφοδοτεί τον σουτέρ. 31-28 μπροστά η Τουρκία. Ακόμη ένα τρίποντο, το οποίο είναι άστοχο από τον Σοκολόφσκι. Καταλάβαμε ότι έχει το ελεύθερο να σουτάρει, αλλά μέχρι στιγμής έχει 0 στα 4 από μακριά. Σενγκούν. Εδώ θα κάνει λάθος. Προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Οσμάνι, οι δύο ψηλοί να παίξουν μεταξύ τους. Ο Σενγκούν όμως έκανε μια άγαρμπη πάσα. Παίκτης ο οποίος έχει σώμα, έχει δυνατότητες, αλλά πρέπει να διορθώσει και αρκετά κομμάτια στο παιχνίδι του. Πονίτικα. Προσπάθησε με ντρίμπλα να απελευθερωθεί. Έκανε το λάθος του Τσέρ. Έχει μπροστά τον Οσμάνι. Τελικά βγάζει στον Κορκμάζ που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Φουρκάν Κορκμάζ, τον Φιλαδέλφια 76ers. Προσπαθεί να χτυπήσει στα πόδια τον Μπαλτσερόφσκι. Θα πάρει το φάουλ. Είναι βολές για τον Κορκμάζ, όπως λένε οι διαιτητές. Εδώ ο Μίλιτσιτς, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για το ότι δόθηκε το φάουλ στον αέρα,
θεώρησε ότι είχε γίνει νωρίτερα. Πρώτη βολή όμως άστοχη από τον Κορκμάζ, που είχε φέτος με τους Sixers 7,6 πόντους και 29% στο τρίποντο. Sixers οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο εν ώψη της νέας χρονιάς στο NBA, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, αλλά και ερευνώνται από το NBA για ορισμένες πρακτικές που ακολούθησαν στη μεταγραφική περίοδο. Νέο άστοχο τρίποντο από τους Πολωνούς, που παίζουν πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, αλλά έχουν μόλις ποσοστό 17%, 2 στα 12. Τουντσέρ, η εκτέλεση είναι εξαιρετικός σε ενστάση τρίποντο και εδώ το τεκμηρίωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 35-28, το time out αυτή τη φορά είναι από τον Ιγκόρ Μίλισιτς και την Πολωνία. Τρία λεπτά και 11 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για να πάμε στο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στην Πολωνία και την Τουρκία. Το συγκρότημα του Εργίνα Ταμάν, το οποίο έχει βελτιωθεί ειδικά από τη στιγμή που πέρασαν οι βασικοί παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. 35-28, ένα προβάδισμα 7 πόντων και εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Το time out το κάλεσε ο Μίλισιτς και οι παρατηρήσεις του, καταρχήν διαμαρτυρόταν ως διαιτητές για σφυρίγματα προηγούμενα, αλλά εκείνο που έκανε ήταν να κάνει παρατηρήσεις για τα βιαστικά σούτ από την περιφέρεια, διότι δεν είναι θέμα αν θα γίνουν, θα γίνουν, αλλά να γίνουν με τρόπο, με σύστημα, μετά από screen και σίγουρα όχι βιαστικά με αποτέλεσμα να είναι άστοχα. Έδειξε λοιπόν κάποιο τρόπο, το θέμα είναι αν θα ανταποκριθούν οι παίκτες του, αλλά νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι όσο κάθεται ο Τσέγκ στον πάγκο, δεν υπάρχει άλλος κλασικός άσος να οργανώσει. Άλλο ένα σουτ τριών πόντων. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο από τον Garbage. Ο Garbage είπαμε ότι και χθες άφησε ενθαρρυντικά μηνύματα στο παιχνίδι κόντρα στην Εθνική Ελλάδας. Και κάτι ακόμα για την Τουρκία. Χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στο τουρνουά τον Χαλταλή, το Φουρκάν Χαλταλή, ο Αταμάν. Ένα νέο παιδί, τέλος πάντων, χωρίς μεγάλη εμπειρία. Εδώ ο Πονίτκια θα κάνει το follow κάρφωμα έπειτα από το άστοχο lay-up του Garbage. Και βέβαια αμέσως θα έρθει το time-out από τον Εργίνα Ταμάν αυτή τη φορά. Θα δείτε εδώ, υπήρχε άμυνα από τον Χαλταλή, τον Φουρκάν Χαλταλή και στη συνέχεια το κάρφωμα από τον Πονίτκια. Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τον στάρ της πολωνικής ομάδας. Εδώ βλέπετε τον Αταμάν να ετοιμάζεται για τις οδηγίες τους παίκτες του. Το σκέφτεται ο Τούρκος. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η τουρκική ομάδα έχει επιλογές. Βλέπετε ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο σουτάρει πολύ καλύτερα από την Πολωνία. Με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει η ανατροπή στο σκορ 35-33, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του μηχρόνου. Είδαμε και τον Νίκο Ζήση νωρίτερα. Εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Παρατηρήσεις του Αταμάν ήταν για την κυκλοφορία της μπάλας, γιατί δεν ήταν σωστή στις τελευταίες επιθέσεις. Γι' αυτό και έχει κολλήσει επιθετικά η Τουρκία. Δεν έχει σκοράρει όσο σε ρυθμό που σκόραρε προηγουμένως όταν πήρε το προβάδισμα. Κώστα, η αλήθεια είναι ότι ο Τουντσέρ είναι καλύτερος σκόρερ παρά οργανωτής. Νομίζω ότι γίνεται αυτό που είπα από την αρχή, δηλαδή δίνει χρόνο πολύ σε παίκτες που θα τους χρειαστεί κάποια στιγμή, οπότε τους αφήνει να κάνουν και λάθος, απλά πρέπει να τους το δείξει το λάθος. Κορκμάζ, πάλι με την μπάλα στα χέρια. Θα γίνει το κλέψιμο, το οποίο όμως δεν ολοκληρώνεται από τον Πονίτκα και τον Τσέλ. Και νέο time out που έρχεται από τον Αταμάν, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ο Αταμάν είδε για μία ακόμη φορά τους παίκτες του να μην μπορούν να οργανώσουν επίθεση. Κατά συνέπεια, το time out είναι της Τουρκίας. Απόλυτα λογικά, βρισκόμαστε σε ένα τουρνουά προετοιμασίας και οι προπονητές
το χρησιμοποιούν, κατά το δοκούν, για να διορθώσουν πράγματα. Εδώ, εμπροκειμένο, ο Αταμάν προσπαθεί να στήσει την ομάδα του, βλέπετε το πινακάκι του, για να λειτουργήσει ορθολογικά η ομάδα του. Βλέπετε ότι ο Μαχμούτογλου έχει 10 πόντους, 4 rebound σε Γκουν και 2 assist στο Χαζέρ. Ο Χαζέρ που πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής. Κώστα. Το πινακάκι που βλέπατε είναι ένα σύστημα με την επαναφορά από τα πλάγια φυσικά για την έξω μπάλα. Ένα διπλό σκρίν στην κορυφή της ρακέτας και οι άλλοι δύο παίκτες να κινηθούν είτε πίσω από το σκρίν είτε μπροστά από το σκρίν για να πάρουν την μπάλα και όλα αυτά σε μια ειδική κατάσταση 1,9 δευτερολέπτων. Γι' αυτό πήρε το time out. Είναι ειδική κατάσταση, δηλαδή κάτω από 2 δευτερόλεπτα να βγάλει επίθεση. Για να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει η Τουρκία και πώς θα αμυνθεί και η Πολωνία σε αυτή την επίθεση 1,9 δευτερολέπτων. Ουσιαστικά 2 δευτερόλεπτα για τους Τούρκους, η επαναφορά με τον Ντουτσέρ και 5 δευτερόλεπτα τελικά δεν λειτουργήσε η τουρκική ομάδα. Ο Κορκμάς προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα να απελευθερωθεί για να πάρει την μπάλα, αλλά ο Σοκολόφσκι έπαιξε ιδανική άμυνα πάνω του, δεν τον άφησε. Αλλά βέβαια νομίζω ότι και στην επαναφορά Κώστα έπρεπε να υπάρχει ένας ψηλότερος παίκτης από τον Τουντσέρ. Συνήθως οι προπονητές βάζουν ένα τεσάρι για παράδειγμα και, όχι, και το όχι, playmaker. Όχι το playmaker όμως. Playmaker πρέπει να κινηθεί για να πάρει την μπάλα. Όχι, μπορεί να την επαναφέρει αυτός και να πάρει την μπάσα. Το θέμα είναι να πάει σε ένα ψηλό η μπάλα που θα μπορεί να απελευθερωθεί από όποιο press και να την ξαναπάρει ο playmaker και να οργανώσει. Αν είναι τόσο δύσκολο, αλλά πήγανε πολύ βιαστικά. Είχαν στο μυαλό τους πώς θα γίνει η πάσα για να γίνει το σουτ. Οπότε δεν σκέφτονταν καν την επαναφορά, σκέφτονταν μόνο το σουτ. 1.50 ακόμη. Μία πάσα και ένα σουτ αμέσως από τον Άρον Τσέλ. Ο Τσέλ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έχει κομβικό ρόλο σε αυτή την πολωνική ομάδα. Ένας παίκτης που στις μικρές εθνικές έπαιζε στη Γαλλία, γιατί εκεί γεννήθηκε. Στη συνέχεια επέλεξε Πολωνία, όπου έχει κανονικό ρόλο. Τρίποντα από τον Κορκμάζ για να σπάσει αυτό το αρνητικό διάστημα της τουρκικής ομάδας. 38-35 μπροστά το συγκρότημα του Αταμάν. Κολέντα και το φάουλ που κερδίζει ο Πονίτκα από τον Τουντσέρ. Οι Τούρκοι έχουν να δώσουν ακόμη ένα. Τον Τσέρ, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο, το ίδιο και ο Οσμάνι, ο Καμπατσά για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο και βέβαια ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος επιστρέφει για αυτά τα τελευταία 67 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Ο Λάρκιν με 2 γρήγορα φάουλ από το ξεκίνημα του αγώνα. Στον αγωνιστικό χώρο και ο Μπιτίν. Πονίτικα. Garbage και Πονίτικα πάλι. Προσωπική ενέργεια, αλλά χωρίς να βρει στόχο ο Πολωνός. Λάρκιν με την μπάλα στα χέρια, τελευταίο λεπτό για το πρώτο μισό. Παίρνει το σκριν από τον Καμπατσά. Έχει πάνω του τον Σοκολόφσκι. Νέο σκριν που του δίνει ο Χαλταλή. Μπιτίν. Κορκμάζ. Λάρκιν, μια προσποίηση και βήματα. Είναι σωστή. Σωστό το σφύριγμα από τους διαιτητές. Έχασε το σταθερό του πόδι ο Σέιν Λάρκιν και στη συνέχεια έκανε το λάθος. 36 δευτερόλεπτα ακόμη από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Σέγκ. Μπάλα περνάει μέσα και παίρνει το φάουλ από τον Χαλταλή. Ο Μπαλτσερόφσκι ήταν το τελευταίο διαθέσιμο φάουλ για την τουρκική ομάδα. Απομένουν 25 δευτερόλεπτα ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Τα 14 εξ αυτών ανήκουν στην Πολωνία. Νέα αλλαγή με τον Χαζέρ να περνά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Λάρκιν. Λάρκιν ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ρυθμό για την τουρκική ομάδα. Το σουτ χωρίς να αλλάξει χέρια η μπάλα. Η κατοχή όμως παραμένει στην Πολωνία και πλέον κατά τα φαινόμενα
Οι Πολωνοί μπορούν να εξαντλήσουν τα 14 δευτερόλεπτα, αφήνοντας μόλις 4 δευτερόλεπτα στην τουρκική ομάδα. Εδώ θα δείτε ότι ο Μπαλτσερόφσκι είναι αυτός που βάζει τα χέρια, αλλά φαίνεται ότι ακουμπάει την μπάλα. Όχι, πράγματι διορθώνουν το σφύριγμά τους οι διαιτητές και η κατοχή περνάει στην Τουρκία. Το ρεπλέ μας έδειξε ότι ο Μπαλτσερόφσκι έκανε κίνηση στην μπάλα. Στη συνέχεια διορθώθηκε το σφύριγμα. Και εδώ ο Τουντσέρ που τα λέει με τον Χαλταλή. Μία επίθεση λοιπόν, όλη ανήκει στην τουρκική ομάδα. Χαζέρ. Με 5 κοντούς στην Τουρκία, καθώς επέστρεψε και ο Λάρκιν. Τουντσέρ. Ο Μπιτίμ ήταν, θα κάνει το λάθος. Εδώ οι 5 κοντοί είναι αλήθεια, Κώστα, ότι δεν συνηθίζουμε να τους βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, είναι μια κατάσταση η οποία αφαίρεσε από την Τουρκία τη δυνατότητα να είναι περάσει μια η μπάλα στον Γιάννη. Ψηλό. Εδώ Μπαλτσερόφσκι τελειώνει το ημίχρονο και υπάρχει φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές. Όχι, όχι. Περίμενε. Δεν έχει δείξει φάουλ. Λήξη έδειξε. Για να δούμε, Κώστα, οι διαιτητές το συζητούν. Τι ακριβώς συμβαίνει, Κώστα? Ο ένας διαιτητής έδειξε λήξη του χρόνου. Τέλος. Αυτό πράγματι, σε συνεννόηση και με τον συνάδελφό του. Εδώ βλέπετε τον Μπαλτσερόφσκι. Υπήρχε φάουλ σίγουρα. Αλλά γι' αυτό φωνάζει και ο Μίλιτσιτς. Παρ' όλα αυτά οι διαιτητές έκριναν ότι είναι εκτός χρόνου. Αν μπορούμε να έχουμε ένα πλάνο με την προσπάθεια και χρόνο για να δούμε αν είναι εντός ή εκτός. Πάντως το ημίχρονο γράφεται 38-35 η Τουρκία. Ένα προβάδισμα το οποίο έρχεται έπειτα από δύο διαφορετικά πρόσωπα τα οποία έδειξε η τουρκική ομάδα στο παιχνίδι. Στο ξεκίνημα βέβαια ο Αταμάν έκανε τις δοκιμές του. Λειτουργήσε με δύο βασικά στελέχη και τρεις αναπληρωματικούς, γιατί αυτή είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πήγαν οι βασικοί, κατάφερε η Τουρκία να πάρει προβάδισμα και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με ένα συν 3. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αιμονή από την Πολωνία στο μακρινό σουτ, το οποίο σήμερα δεν έχει λειτουργήσει και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το συγκρότημα του Μίλιτσιτς. Από εκεί και πέρα σίγουρα και οι δύο προπονητές εφήρμοσαν αρκετά σχήματα, βγάζουν συμπεράσματα, προσφέρεται το τουρνουά Ακρόπολης για κάτι τέτοιο. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και στο δεύτερο ημίχρονο. Πριν από την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου βέβαια, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και συνεντεύξεις με παλιούς γνώριμους των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι θα μιλήσουν στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσουμε εδώ από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για αυτό το πρώτο μισό. Θα είμαστε σε 8 λεπτά περίπου και πάλι μαζί σας από τη Θεσσαλονίκη Γκάλης. Σάλα Νίκος Γκάλης του ΟΑΚΑ, η Τουρκία προηγείται 36-33 της Πολωνίας και φανταστείτε ότι μέχρι στιγμής ο Σέιν Λάρκιν δεν έχει σκοράρει, ενώ ο Τσεντίος Μαν δεν έχει αγωνιστεί ούτε δευτερόλεπτο, ένας από τους ηγέτες για την τουρκική ομάδα. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Επιστρέφουμε όμως μετά από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και πάλι λοιπόν στη σάλα Νίκος Γκάλης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εμείς πηγαίνουμε αμέσως στον Κώστα Χαλβατσιώτη και την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει. Θα ρωτήσουμε τον κύριο που έχουμε δίπλα μας, πού έχει σκοράρει περισσότερα καλάθια, σε ποιο μπασκέτα, Mr. Arslan, in which basket you have scored more points, this or that? I don't remember, I don't know. But it's always good feeling to be here, so I'm so glad to be here again. I have very good memories here, although some tough moments also against Panathinaikos in this gym. But always, like I said,
It's very good feeling to be here. Λοιπόν, ο κύριος που έχουμε δίπλα μας είναι ο στενός συνεργάτης του κύριου Αταμάν, τον Ερντέν Αρσλάν. Ίσως οι παλιότεροι τον θυμούνται ως παίκτη του Πανιωνίου, γι' αυτό τον ρωτήσαμε που έχει σκοράρει περισσότερους πόντους. Δεν θυμάμαι, αλλά το κυριότερο είναι τα ωραία συναισθήματα που έχω επιστρέφοντας. Βέβαια, έχω και κάποιες άσχημες αναμνήσεις παίζοντας κόντρα στον Παναθηναϊκό, προφανώς από τις ήττες του με τον Πανιώνιο. So, it was a good period for you playing abroad. Not in Turkey. It was a period that still Panathinaikos was the champion. Now we have Olympiakos for champion in Greek league. I think that you attend the Greek league. So what about this season Greek league with Panathinaikos, Olympiakos and the other teams? I think both of them also, I mean Panathinaikos also has good signings this year. I think they want to improve after last year. Olympiakos already is very good team. I mean, Greek teams always it's tough away games here. They are always wanna be at the top on EuroLeague. So it's always for EuroLeague also to have Greek teams. It's always good for EuroLeague also. Τον ρωτήσαμε λοιπόν για τις δύο ελληνικές ομάδες που σίγουρα παρακολουθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα σαν θεατής. Έστω και από μακριά. Και ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε, έκανε κάποιες καλές μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα ισχυρός. Είναι πολύ δύσκολο να έρθεις να τους παίξεις εδώ στην Αθήνα και τους δύο. Και είναι πολύ καλό για την Ευρωλίγα να είναι τόσο ισχυρές ομάδες. Tell me about the Greek, the Turkish national team. You're gonna play in the first group in Tbilisi. You think that you're gonna try for a medal in the Eurobasket? Of course, that's our target. We have a very good potential young team, and we have also Shane Larkin, one of the best players in Europe. So our aim, our target will be medal, but we have to improve. We have to get ready for EuroBasket, and I hope we will play good basketball and good results. And about Greek team, which is gonna play tomorrow in the friendly game, and generally is an opponent. Obviously, very good team. Yannis here. So also it's they have big chance for medal. So we will see. It's going to be a very tough tournament. Thank you very much. You. Λοιπόν, οι τελευταίες του δηλώσεις είχαν να κάνουμε την τουρκική ομάδα. Έχουμε ένα καλό δυναμικό με νέους παίκτες αλλά και το Larkin. Θέλουμε ένα μετάλλιο, αυτός είναι ο στόχος. Και η Ελλάδα είναι ένας αντίπαλος ισχυρός. Είναι μια ομάδα που διεκδικεί μετάλλια, ειδικά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Θα το δούμε λοιπόν αυτό στο Ευρωμπάσκετ. Γιάννη, έχεις εσύ το λόγο τώρα. Ο Αρσλάν, είναι αλήθεια ότι έπαιξε στην Ολύμπια Λουμπλιάνα, στην Ταουγκρές, τότε την Βασκόνια δηλαδή, και τον Πανιόνιο σε μια διετία όπου πραγματικά είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις. Στη συνέχεια επέστρεψε στην ΕΦΕΣ και βέβαια προφανώς από εκεί γνωρίζονται και πάρα πολύ καλά με τον Εργίνα Ταμάν, ξέρει τι ακριβώς κάνει. Το παιχνίδι το οποίο είναι έτοιμο να ξεκινήσει για το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς πηγαίνουμε ακριβώς εκεί, περιμένουμε να δούμε Larkin, περιμένουμε να δούμε και τους Πολωνούς να βελτιώνονται κατά πολύ στο περιφερειακό σουτ, εκεί όπου πραγματικά τα έσπασαν στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ είναι ο ψηλός, ο οποίος δεν τα καταφέρνει, έπειτα από την καλή άμυνα του Σενγκούν, ο Μπαλσερόφσκι. Larkin. Καμπατσά, το τρίποντο είναι άστοχο, ο Σενγκούν. Κερδίζει ουσιαστικά την επίθεση, την κατοχή για την τουρκική ομάδα. Ήταν ανάμεσα σε δύο Πολωνούς. Κατάφερε ωστόσο να αναγκάσει τον Σοκολόφσκι να βγάλει την μπάλα εκτός. Να λοιπόν εδώ ο Τσεντίος Μαν που ξεκινά στο δεύτερο ημίχρονο με το νούμερο 6, ο αστέρας των Cleveland Cavaliers, Σενγκούν. Μέχρι μέσα γκολ φάουλ από τον Αλπερέν Σενγκούν. Κοιτάξτε εδώ, η τουρκική ομάδα ξεκινά την τρίτη περίοδο με όλους τους NBAers. Δηλαδή, έχει μέσα Τσεντίος Μαν, Φουρκάν Κορκμάζ, Αλπερέν Σενγκούν και τον Σέιλ Larkin. Ο Larkin, ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί NBAer, μιας και έχει αγωνιστεί στο μαγικό κόσμο του NBA με τους Atlanta Hawks, τους Dallas Mavericks, τους New York Knicks, τους Brooklyn Nets και τους Boston Celtics, η τελευταία του ομάδα. Από εκεί πήγε στην συνέχεια στην Ισπανία. Τον πήρε ο Αταμάν και τον έκανε ίσως το μεγαλύτερο αστέρα της Ευρωλίγκας.
Σέιν Λάρκιν, που από το 20 έχει το τουρκικό διαβατήριο. Σοκολόφσκι το τρίποντο. Εδώ υπήρχε και πίεση. Δεν βρήκε καν. Στεφάνι Λάρκιν, καμπατσά. Πηγαίνει μέχρι μέσα, σπρώχνει τον Μπαλτσερόφσκι και εδώ δεν ήταν ο Μπαλτσερόφσκι, διορθώνω, ήταν ο Τζιέβα. Εδώ οι διαιτητές το άφησαν και νομίζω ορθώς το άφησαν. Οι Τούρκοι που έχουν περάσει μπροστά με 43-35. Εδώ θα πάρει το φάουλ και τις βολές ο Αλεξάνδερ Τζιέβα και εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλατσιώτη. Απλά να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό που έλεγες για το Λάρκιν. Επειδή κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να έχει ένα naturalizé και αυτό είναι ο Λάρκιν για την Τουρκία. Έχει όμως κάνει Τούρκο και τον Ουιλ Μπέκιν. Απλά υπήρχε μια αμφιβολία κατά το πόσο έτοιμος θα είναι ο Λάρκιν μετά από μια πολύ γεμάτη χρονιά να ξαναμπεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά τελικά στο τέλος Ιουλίου αποφασίστηκε ότι θα είναι παρόν και γι' αυτό ο Ουιλ Μπέκιν είναι εκτός. Ναι, νομίζω ότι ο Λάρκιν ούτως και άλλως δύσκολα θα αρνιόταν στον Αταμάν. Είναι ένας προπονητής με τον οποίο αισθάνεται πάρα πολύ άνετα και αυτό φαίνεται και στην ΕΦΕΣ. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται στην Εθνική Ομάδα της Τουρκίας, αλλά νομίζω ότι ο Λάρκιν περιμένει τα επίσημα παιχνίδια για να αρχίσει να μιλάει. Καμπατσά αφήνει για τον Κορκμάζ. Κορκμάζ χτυπάει στα πόδια τον Μπαλτσερόφσκι. Το φλότερ και το συμπληρωματικό lay-up έπειτα από το επιθετικό rebound που πήρε για το 45-36 της Τουρκίας. Οι Τούρκοι που με αυτό το σχήμα που χρησιμοποιεί ο Αταμάν στο συγκεκριμένο διάστημα του αγώνα λογικά θα δείξουν το καλύτερο πρόσωπό τους. Τρίποντο από τον Σοκολόφσκι, είναι εύστοχο αυτή τη φορά. Το πρώτο του εύστοχο τρίποντο στο παιχνίδι, έπειτα από 5 άστοχες προσπάθειες. Έχει πλέον 1-6, φτάνει στους 7 πόντους. Σενγκούν. Ο Μπαλτσερόφσκι προσπάθησε να μην κάνει φάουλ, τράβηξε το χέρι του και τελικά δικαιώθηκε. Σοκολόφσκι για τον Σένκ. Και εδώ ο Τζιέβα. Τρίποντο από τον Μπαλτσερόφσκι. Είναι εύστοχο. Να λοιπόν που ο ύψους 2-19 Αλεξάνδερ Ρόμαν Μπαλτσερόφσκι ευστοχή από τα 6.75. Την ώρα που όλοι οι περιφερειακοί της Πολωνίας τα έχουν σπάσει, ο ψηλός δεν είναι απλά 7-footer, είναι 7-2 για τους Αμερικάνους, για να καταλάβετε το μέγεθός του, το ύψος του. Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος βέβαια χρειάζεται να δυναμώσει. Και εδώ μάλιστα ζήτησε αλλαγή από τον Μίλισιτς. Γι' αυτό και περνά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του τον Ολεϊνίτσακ. Οι Τούρκοι και πάλι. Άμεσα το τρίποντο και είναι εύστοχο από τον Κορκμάζ. Σουκάν Κορκμάζ. Τούρκοι που έχουν πραγματικά σημαντικές πιθανότητες να προχωρήσουν στο Ευρωμπάσκετ. Μπάλα θα βαχτεί από πλάγια για τους Πολωνούς. Έπειτα από το φάουλ του Σενγκούν. Σενγκ. Προσπαθεί να παίξει με τον ψηλό, τον Ντόμινικ Ολεϊνίτσακ. Σενκ πάντα. Σοκολόφσκι το τρίποντο. Είναι εύστοχο και αυτό και μάλιστα είναι buzzer beater. Στην ολοκλήρωση της πολωνικής επίθεσης, 48-45, ο Σοκολόφσκι έπειτα από ένα άγωνο πρώτο ημίχρονο βρίσκει 2-2 τρίποντα στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο Λάρκιν για την απάντηση. Ναι, Σέιν Λάρκιν. Αν μη τι άλλο, ένας γκάρ
Κώστα, νομίζω ότι του έχει δώσει τη δυνατότητα ο Αταμάν, γιατί ο Λάρκιν λογιζόταν point guard στο NBA, αλλά στην Ευρωλίγα και την ΕΦΕΣ αγωνίζεται ως shooting guard. Καλά, στην ΕΦΕΣ έχει και το Μίτσιτς δίπλα. Μα ακριβώς, από τη στιγμή που υπάρχει ο Μίτσιτς. Αλλά ίσως αυτό το μοντέλο με δύο guard το εφαρμόζει τώρα με την έννοια ότι και ο Κορκμάζ παίζει guard σε αυτή την πεντάδα. Ακόμη και ο Τσεντί Οσμάν μπορεί να παίξει guard σε αυτή την πεντάδα. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω πώς άρχισε το παιχνίδι σήμερα με δεύτερο guard το Χαζέρ. Δηλαδή Χαζέρ Λάρκιν, για να μην υπάρχει να αντιμετωπίσει την όποια πίεση υφίσταται ο Λάρκιν από την αντίπαλη άμυνα. Αυτό είναι ένα κλασικό τρίκ. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μυαλό του Λάρκιν μετράει και στην οργάνωση, όχι μόνο στην εκτέλεση. Πονίτικα τελειώνει τη φάση των ευθυνδιασμών μετά το deflection και το κλέψιμο που έγινε από τους Πολωνούς. Εδώ οι Τούρκοι δεν είχαν επιστροφή. 51-47. Κορκμάζ σε ρόλο πόνιγκα σε αυτή την πεντάδα. Οσμάν το τρίποντο με το που πιάνει την μπάλα στα χέρια θα στοχίσει. Σοκολόφσκι. Πολωνοί που θέλουν να ανεβάσουν το τέμπο. Και το τρίποντο έρχεται αυτή τη φορά από τον Άρον Τσέλ για το 51-50. Θα δείτε εδώ, η ασίστ είναι του Σοκολόφσκι. Έχει ελεύθερο σούτ ο Πολωνός και εκτελεί. Υπάρχει όμως time out με το παιχνίδι στον πόντο. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Βλέπετε στο τρίτο δεκάλεπτο τι ακριβώς συμβαίνει. Η Πολωνία έχει βρει 4 εύστοχα τρίποντα μέχρι στιγμής στα μισά του δεκαλέπτου. Και βέβαια με τον τρόπο αυτό, με το τρίποντο να επανέρχεται στην πολωνική ομάδα, δεν το είχε σε όλο το πρώτο ημίχρονο, έχει καταφέρει να μειώσει τον πόντο. Εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Λοιπόν, το time out το πήρα το Αταμάν για την επίθεση και είχε παράπονα από τον Τζεντί Οσμάν, ο οποίος πήγε στο shoot, αλλά του εξήγησε ότι έχει την κινητικότητα για να κάνεις να drive. Να μπεις μέσα. Ναι, βέβαια. Και ή να εκτελέσεις από κοντά ή να πασάρεις μετά σε παίχτη ελεύθερο. Ας δούμε όμως τώρα την επίθεση. Ναι, λοιπόν, εδώ Οσμάν. Θα περάσει την μπάλα στο Σενγκούν. Στην άλλη γωνία είναι ελεύθερος ο Λάρκιν, εκτελεί για τρεις, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Πονίτκα. Προσπαθεί να τρέξει η Πολωνία. Το είπαμε και νωρίτερα ότι θέλει να δώσει ένα λίγο πιο γρήγορο ρυθμό. Έτσι φάνηκε στις τελευταίες κατοχές. Το συγκρότημα του Μίλισιτς. Σοκολόφσκι. Το σουτ είναι εύστοχο για μία ακόμη φορά από τον Άρον Τσέλ. Ένα παίκτη ο οποίος γεννήθηκε στην Ορλεάν. Και οι μισές ομάδες στην καριέρα του είναι γαλλικές, οι άλλες πολωνικές. Για να ακούσουμε και πάλι τον Κώστα. Και από την άλλη πλευρά το time out ο Μίλισιτς μίλησε για την άμυνα για να σταματήσει αυτές τις πιθανές διεισδύσεις των Τούρκων. Νέο τρίποντο από τον Λάρκιν, η αριστερή γωνία του πηγαίνει καλύτερα από τη δεξιά. Βρίσκει και πάλι το στόχο 54-52. Νωρίτερα είχε περάσει μπροστά η Πολωνία σε ένα παιχνίδι το οποίο βγάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτή την τρίτη περίοδο. Σοκολόφσκι, πιο δυνατές οι ομάδες, εδώ Κορκμάζ. Τα βάζει με τον εαυτό του γιατί έχασε την ισορροπία του και έκανε λάθος πάσα. Το τρίποντο από τους Πολωνούς και τελικά ο Πονίτκα με το follow θα σκοράρει. 54 όλα πλέον, λιγότερα από 3,5 λεπτά στο χρονόμετρο. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Ο Πονίτκα φτάνει στους 7 πόντους. Ένας παίκτης που κάνει πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ. Γίνεται και το κλέψιμο. Εξαιρετική η κίνηση από τον Ολενίτσακ. Μέχρι μέσα ο Σοκολόφσκι. Το επιθετικό φάουλ όμως. Ο Λάρκιν στήθηκε. Σοκολόφσκι κάνει λάθος. Αν υποστηρίζει ότι ο Λάρκιν ήταν μέσα από το ημικύκλιο, είναι έξω. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη. Βέβαια το αριστερό πόδι του δεν είχε βρεθεί στο παρκέ. Παρ' όλα αυτά, τον βρίσκει στο στήθος ο Πολωνός παίκτης και γι' αυτό χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο, Λάρκιν. Από τα σκριν βγήκε ο Κορκμάζ. Περνάει την μπάλα στον Οσμάν. Οσμάν προσέγγισε και εκτέλεσε. Αυτό ακριβώς που του έλεγε ο Αταμάν, ότι δεν είναι απαραίτητο να στάρεις τρίποντο. Μπορείς να προσεγγίσεις το καλάθι και να εκτελέσεις με μεγαλύτερες πιθανότητες.
Ο Σμάν θα κάνει και το κλέψιμο, εδώ θα καρφώσει. Σαν σε προπόνηση, 58-54 και αμέσως έρχεται το time out από τον Μίλιτσιτς, γιατί αυτή η απρόσεκτη πάσα δεν αρέσει σε κανένα προπονητή. Ο κόσμος αρχίζει και σειραίει εδώ σιγά σιγά στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και της Σαλονίκης Γκάλης. Αναμένονται πολλοί φιλαθλοί να παρακολουθήσουν στις 9 το βράδυ τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γεωργία του Ηλία Ζούρου. 2 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα απομένουν στο τρίτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι που ανοίγει τη δεύτερη ημέρα εδώ στο ΆΚΑ και εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Πολλές παρατηρήσεις πλέον από τον Μίλισιτς για την επίθεση, γιατί δεν για έχει... την οργάνωση, έτσι. Ναι, αυτό. Δεν έχει κυκλοφορία καλή και δεν βγαίνουν καθόλου screen. Ναι, μεν υπάρχουν μακρινά, σου το είπα και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έδειξε συγκεκριμένα συστήματα που πρέπει να βγουν κάποια screen και μάλιστα η παρατήρηση έγινε στον Κολέντα να βγει να βοηθήσει να κάνει ένα screen πέρα από τον ψηλό του, τον Τσέλ, δηλαδή το δεύτερο ψηλό του. Χρειάζεται σουτ με καλύτερες προϋποθέσεις για να είναι ελεύθερα και από εκεί και πέρα έχουμε και τις παρατηρήσεις. Εν τω μεταξύ, διαμαρτυρίες. Τώρα είναι το τρίτο φάουλ του Λάρκιν. Αυτό είναι το θέμα. Ο Λάρκιν φορτώνεται με φάουλ. Δεν αρέσει καθόλου στον Αταμάν αυτό. Ήταν ένα σφύριγμα. Εδώ θα δούμε σε επανάληψη. Δεν κάνει φάουλ ο Λάρκιν, είναι αλήθεια. Ο Λάρκιν, ο οποίος πέφτει στο απλωμένο πόδι του Ολεϊνίτσακ. Πιο πολύ επιθετικό μου κάνει αυτό το φάουλ παρά αμυντικό του Λάρκιν. Λοιπόν. Κώστα. Να κλείσω με τον Αταμάν, λέγοντας ότι καλός ο Κορκμάζ, πολύ καλύτερος ο Σμάν, τους είδαμε, αλλά θέλει να δει και το Σανλή και ζήτησε να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι. Ήδη έχει μέσα και τον Σεγκούν και έχει δύο ψηλούς. Θέλει να τους αξιοποιήσει, να παίξει δηλαδή post παιχνίδι. Να δούμε βέβαια αν θα πάει μπάλα εκεί. Ο Σεγκούν πλέον σε ρόλο 4 και ο Σανλή σε θέση 5. Ο Σμάν. Σανλή, κοίταξε το τρίποντο, δεν εκτέλεσε. Κεφάλαιο του Σεντίο Σμάν. Παίρνει το φάουλ από τον Ολεϊνίτσακ και είναι δικαίωμα για βολές. Ήξερε που πήγαινε ο Σμάν. Δεύτερο φάουλ από τον Ολεϊνίτσακ και η αλλαγή. Με τον Λάρκιν να περνάει στον πάγκο, στη θέση του περνάει ο Χαζέρ. Κάτι απόλυτα λογικό από τη στιγμή που ο Σέιν Λάρκιν είναι με 3 φάουλ στο παιχνίδι. Στους 6 πόντους, ο Αμερικανός που αγωνίζεται ως Naturalizé, ο Λάρκιν, είναι αλήθεια ότι στο NBA είχε μέσο όρο στην καριέρα του 5,5 πόντους, ενώ στην ΕΦΕΣ ανέβασε αυτό το μέσο όρο στους 15,6. Καταλαβαίνει κανείς ότι του πηγαίνει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα, γιατί πολύ απλά είχε πει ότι δεν θέλει να πάει στο NBA, είχε προτάσεις, αλλά δεν, είπε ότι δεν θέλει να πάει στο NBA και να είναι ο τρίτος point guard μιας ομάδας. Νέο τρίποντο για τους Πολωνούς, είναι άστοχο, μάχη για το rebound, βγαίνουν κερδισμένοι οι Τούρκοι. Ο Σμάν με την μπάλα στα χέρια προσπαθεί να ποστάρει απέναντι σε χαμηλότερο αντίπαλο. Βγάζει ελεύθερο τρίποντο για το Χαζέρ, είναι άστοχο. Ο Λεϊνίτσακ καθαρίζει τη φάση για την Πολωνία. 75 δευτερόλεπτα ακόμη για την τρίτη περίοδο. Ετοιμάζει αλλαγές ο Μίλιτσιτς. Εδώ είναι ο Πονίτκα, ο οποίος κάνει προσωπική ενέργεια. Ο Σεγκούν ζήτησε επιθετικό φάουλ. Ο Σεγκούν, ο οποίος όμως μιλάει πολύ στους διαιτητές και αυτό δεν είναι καλό σημείο. Ο Πονίτκα φτάνει στους 9 πόντους, το παιχνίδι και πάλι στον πόντο, 59-58. Κορκμάζ βγάζει για το Σανλή, αυτή τη φορά θα πάρει το τρίποντο και θα αστοχίσει. Σανλή, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπαρτσελώνα και βέβαια έχουμε εδώ δίπλα μας τον Νίκα Λάθη. Έπαιξαν μαζί φέτος στους Καταλανούς. Πονίτκα. Έβγαλε για τον Ολενίτσακ και αυτός κάρφωσε, καθώς δεν υπήρχε Τούρκος παίκτης πάνω του. Ο Πονίτκα πήρε δεύτερο
ψηλό πάνω του και έτσι οι Πολωνοί περνούν μπροστά με 60-59. Μία φάση τελευταία για την Τουρκία με τον Χαζέρ να αφήνει στον Κορκμάζ. Το σκρίνι είναι από τον Σανλή και πάλι ο Χαζέρ από την άλλη πλευρά πηγαίνει μέχρι μέσα. Η μπάλα δεν περνάει, το deflection γίνεται. Πονίτκα, καλάθι, μετράει, παίρνει και το φάουλο από τον Κορκμάζ. Ο Κορκμάζ ο οποίος έπεσε πάνω στον Πολωνό. Μάλιστα του δείχνει ο διαιτητής ότι τον βρίσκει στο κεφάλι. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη, κοιτάξτε και τον χρόνο. Είναι εντός χρόνου πάντως, το παρακολουθούμε. Εδώ πέφτει πάνω ο Κορκμάζ με το σώμα πάνω στον Πονίτκα, ο οποίος πετάει την μπάλα, μπαίνει στο καλάθι, παίρνει και το φάουλο, έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή, καθώς έχει ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Βλέπετε, με το χρόνο στο 0, σε νεκρό χρόνο, η βολή του Πονίτκα, που είναι εύστοχη, 63-59, απομένει ακόμη μια περίοδος στο παιχνίδι. Ακόμη ένα δεκάλεπτο απομένει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το παιχνίδι ανάμεσα στην Πολωνία και την Τουρκία. Το συγκρότημα του Ιγκόρ Μίλισιτς προηγείται με 63-59, με τους Τούρκους να δείχνουν προοπτική αλλά και να κάνουν αρκετά λάθη μέχρι στιγμής. Κώστα Χαλβατσιώτη. Καταρχήν να πούμε ότι με τη λήξη πήγε και ο Μαχμούτογλου, ο οποίος καθόταν στον πάγκο, δεν είχε μπει και έκανε παράπονο διαιτητές. Είπε και μια φράση, είναι ντροπή αυτό το σφύριγμα. Τέλος πάντων... Ήταν κανονικό φάουλ πάντως. Ο Αταμάν... Προφανώς θα είχαν εκνευριστεί νωρίτερα με το τρίτο φάουλ του Λάρκιν που δεν υπήρχε. Ενδεχομένως. Πάντως αυτό που έκανε ο Αταμάν ήταν να τους ηρεμήσει. Δηλαδή χρησιμοποίησε τον περισσότερο χρόνο για να ηρεμήσουν οι παίκτες του. Ζήτησε πρες στην άμυνα να αρχίσουν να πρεσάρουν. Και από την άλλη έδειξε συστήματα με screen πλέον και όχι απλά κυκλοφορία της μπάλας. Σενγκούν, υπάρχει φάουλ, δυνατό φάουλ, ζητάει αντιαθλητικό. Αυτό δεν είναι αντιαθλητικό στο NBA όπου αγωνίζεται ο Σενγκούν. Εδώ οι διαιτητές θα το δουν και βέβαια υπάρχει πιθανότητα αναβάθμιση σε αντιαθλητικό. Κώστα, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα δυνατό φάουλ, τον κράτησε χαμηλά τον Τούρκο παίκτη. Έχει βάλει και το αριστερό χέρι, βλέπω εγώ τώρα, και κρατάει τον νόμο. Ο Garbage. Δηλαδή, είναι καθαρά αντιαθλητικό. Έχει βάλει, πρώτα χρησιμοποιεί το αριστερό χέρι. Τώρα, από την άλλη, θέλω να πω ότι ο Μίλισιτς, όντως. Τον βλέπουμε εδώ, ναι, και είναι αντιαθλητικό. Λοιπόν, ο Μίλισιτς ζήτησε άμυνα ζώνης με το που άρχισε το τέταρτο δεκάλεπτο κατευθείαν. Και βέβαια σε αυτό... Μια ζώνη που την άνοιξαν οι Πολωνοί στο ξεκίνημα της περίοδου. Αυτή δεν ήταν προσαρμογή, ήταν κλασική 2-3 και την έσπασε κατευθείαν η Τουρκία. Πήρε αυτό το φάουλ. Θα δούμε συνέχεια πώς θα γίνει, αν θα παραμείνει απλή ή θα είναι ζώνη προσαρμογής. Δύο βολές λοιπόν από τον Σενγκούν. Τον βλέπετε εδώ. Σενγκούν, 20 ετών. Με ύψος 2-8. Έχει να θυμάται ένα παιχνίδι την χρονιά που μας πέρασε απέναντι στους Los Angeles Lakers, εκεί που έκανε ατομικά ρεκόρ με 21 πόντους και 14 rebound. Ήταν μια νίκη των Houston Rockets απέναντι στους Lakers με τον LeBron James να κάνει triple-double και τον Σενγκούν να κάνει αυτά τα νούμερα. Κατά μέσο όρο είχε 9,6 πόντους, 5,5 rebound και 2,6 assist. Μια πρώτη χρονιά η οποία είναι αρκούντος ενθαρρυντική για τους Rockets. Το παιχνίδι το οποίο ξεκινά και πάλι. Κορκμάζ μπαίνει μέσα. Goal foul από τον Κορκμάζ, που εδώ θυμάται τις μέρες του στους Sixers. 63-63 και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Στην οποία όμως θα αστοχίσει. Κολέντα, ο οποίος ταλαιπωρείται από τον Χαζέρ. Σοκολόφσκι, θα γίνει το κλέψιμο από τον Οσμάν. Του πήρε και το πορτοφόλι μαζί. Οσμάν μέχρι μέσα τελειώνει τη φάση. Αρχοντικά ο Τούρκος. Ένας εξαιρετικός παίκτης. Και πάλι ο Κολέντα, ο οποίος ως δεύτερος άσος δεν εμπνέει εμπιστοσύνη για την πολωνική ομάδα. Φάουλ από τον Χαζέρ στον Μπαλτσερόφσκι. Εδώ ο ψηλός με ύψος 2-19
αυτό το παλικάρι των 21 ετών θα έπρεπε να πάρει την μπάλα και να την καρφώσει, αν μη τι άλλο. Νωρίτερα είδαμε το κλέψιμο του Οσμάν και το εύκολο lay-up στο transition παιχνίδι πλέον. Δύο βολές για τον Αλεξάνδερ Ρόμαν Μπαλτσερόφσκι, τον οποίον τον φωνάζουν οι φίλοι του Όλεκ. Πέρσι είχε ένα πέρασμα από τη Mega Basket, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ύψος του δεν μπορεί να περάσει ο παρατήρητο. Δεν έμεινε όμως εκεί και επέστρεψε στην Γκραν Κανάρια. ...65-65 ισόπαλο το σκορ. 9 λεπτά ακόμη στο παιχνίδι, το φάουλ το οποίο κάνει ο Σενκ στην πίεση που προσπάθησε να ασκήσει στον Χαζέρ. Ο Αταμάν όρθιος. Είπαμε, αυτή η πεντάδα με τους NBAers είναι αυτή που θέλει να χρησιμοποιήσει. Θα χρησιμοποιήσει κατά κόρον δηλαδή στα παιχνίδια της Τουρκίας. Κορκμάζ βγάζει στον Οσμάν. Το τρίποντο από την κορυφή είναι άστοχο. Εύκολο το rebound για τον Μπαλτσερόφσκι. Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος έχει 3 rebound στο παιχνίδι. Εδώ είναι αυτός ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Μάλιστα, το πανηγύρισαν και κάποιοι Πολωνοί που βρίσκονται στο γήπεδο. Το προβάδισμα αυτό για το συγκρότημα του Μίλιτσιτς. Φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Οσμάν. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Το φάουλ είναι από τον Γιάροσλαβ Ζισκόφσκι. Το βλέπετε εδώ. Νωρίτερα το pick and roll και η εξαιρετική κίνηση από τον Μπαλτσερόφσκι που γύρισε πάνω στο σώμα του αντιπάλου του. 67-65 μπροστά η Πολωνία, Οσμάν. Και δεύτερος παίκτης πέφτει πάνω του, Χαζέρ. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει τη φάση με τη βοήθεια του ταμπλό. Σοκολόφσκι. Το φάουλ είναι του Κορκμάζ. Είναι το δεύτερο φάουλ της Τουρκίας σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Αντιθέτως, οι Πολωνοί έχουν φτάσει πάρα πολύ γρήγορα στα 4. Και από το επόμενο φάουλ που θα κάνουν, οι Τούρκοι θα σουτάρουν βολές. Σενκ. Ζισκόφσκι. Και πάλι ο Σενκ. Θα πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση. Εξαιρετικά. Ο 28χρονος γκάρτ της Πολωνίας. 69-65. 7 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Κορκμάζ. Απέναντι στην ζώνη που στείνει η Πολωνία. Χαζέρ. Ο Σενγκούν είναι αυτός που θα πάρει το τρίποντο και θα αστοχίσει. Δεν είναι η δουλειά του ψηλού να σουτάρει για τρεις. Αλλά τον ανάγκασε η Πολωνία με την άμυνα ζώνης που έπαιξε. Μπαλτσερόφσκι παραλίγο να χάσει την μπάλα. Πέφτοντας θα προσπαθήσει να σουτάρει. Ευτυχώς που δεν χτύπησε. Κορκμάζ. Σενγκούν. Είδατε ότι αυτή τη φορά και βρέθηκε μόνος του πάνω, δεν σούταρε. Χαζέρ. Οσμάν είναι αυτός που θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει και πάλι ο Τσεντί Οσμάν. Το τρίποντο είναι το εύκολο, γι' αυτό του έλεγε νωρίτερα ο Αταμάν να πάει προς το καλάθι, εκεί είναι το δύσκολο. Η μπάλα από το πόδι του Κορκμάζ εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς ο Γιακούμπ Σενκ πέφτοντας προσπάθησε να βρει στη γωνία τον Σοκολόφσκι. Υπάρχουν αλλαγές από τις δύο ομάδες. Εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ο Αταμάν βάζει ένα 4 και ένα 5 για να σπάσει τη ζώνη. Να υπάρχει ένα σκαλοπάτι και να φτάσει κάποια στιγμή στον ένα από τους δύο ψηλούς η μπάλα. Γιατί Καμπατζά και Σανλίν. Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι καλά τα σούτ, αλλά αν δεν μπαίνουν, πρέπει να βρει άλλο τρόπο. Σενκ. Προσπάθησε
προσπάθησε να βγάλει για τον Μπαλτσερόφσκι, εκεί όμως ο Καμπατσά κατάλαβε την πρόθεσή του. Μαχμούτογλου τελειώνει τη φάση σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Μαχμούτογλου σταμάτησε και σούταρε από την προσωπική για το 69-67. Βλέπετε 16 λάθη για την Τουρκία, 14 για την Πολωνία. Σενκ βγάζει για τον Ζισκόφσκι. Αυτός πηγαίνει μέχρι μέσα, θα στοχίσει στο lay-up. Εύκολο το rebound του Καμπατσά. Καμπατσά, ο οποίος είναι ένα δυνατό παιδί. Μαχμούτογλου. Βγάζει για τον Σανλή. Ο Σανλή κινείται κυρίως στην περιφέρεια, αλλά πρέπει να βυθιστεί μέσα. Δεν θα προλάβει, καθώς έγινε το φάουλ από τον Μπαλτσερόφσκι. Και μάλιστα είναι το τέταρτο προσωπικό για τον νεαρό Πολωνό. Βολές για τον Κορκμάζ. Είπαμε πολύ γρήγορα τον μπόνους για την Τουρκία σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Μέσα και η δεύτερη. 69-69, 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα ακόμη. Με τον Μπαλτσερόφσκι να πηγαίνει στον πάγκο και τον Ολεϊνίτσακ να επιστρέφει στο παρκέ. Το σκορ για μία ακόμη φορά στην ισοβαλία. Ο Νίκα Λάθης είναι στο δίπλα από το παρκέ και βλέπει διάφορους γνωστούς. Ο Νίκ, ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες στα χρόνια που έκανε στο ελληνικό πρωτάθλημα. 5,5 λεπτά ακόμη στο παιχνίδι. Πολωνή με την μπάλα στα χέρια, ο Σενκ. Pick and roll. Και το stop από τον Σαλή, εντυπωσιακό πάνω στον Ελενίτσακ. Ο Μαχμούτογλου προσπαθεί να φύγει στον ευνηδιασμό. Έχει επιστρέψει η πολωνική ομάδα. Ο Χαζέρ παίρνει το screen από τον Σανλή. Νέο πικ, προσπάθησε να το επιστρέψει την μπάλα. Εδώ ο Σοκολόφσκι την κερδίζει από τον Μαχμούτογλου και την καρφώνει στον ευνηδιασμό σαν σε προπόνηση. Ο Αταμάν ετοιμάζει τον Λάρκιν αμέσως μετά από το λάθος αυτό που έγινε, γιατί στο σημείο που μπαίνουμε πλέον θα δοκιμαστούν οι δύο ομάδες και στην ικανότητα που έχουν να πάρουν την νίκη σε ένα κλειστό αγώνα. Κώστα Χαλβατσιώτη και ο Λάρκιν, ναι, μέσα σε αυτή τη συνθήκη είναι υπερπολίτιμος. Τρίποντο από τον Μαχμούτογλου, είναι άστοχο. Εμείς ακούμε τον Κώστα. Δεν του είχε βγει καθόλου Χαζέρ σήμερα. Χαζέρ, ο οποίος κάνει και φάουλ. Καθόλου. Χθες στο παιχνίδι με τη Γεωργία του έδωσε κάποιες λύσεις παίζοντας σαν point guard. Και μάλιστα αρκετό χρόνο, δεδομένου ότι χθες, όπως θυμάστε, όπως θυμάται ο κόσμος, ο Λάρκιν δεν πήρε τόσο χρόνο συμμετοχής. Αλλά σήμερα δεν τον έχει βοηθήσει και άρα δεν υπάρχει οργάνωση καθόλου. Αναγκαστικά μπαίνει ο Λάρκιν να γυρίσει και η μπάλα καλύτερα, να έχει και πιο σίγουρο δεύτερο σουτέρ μετά τον Μαχμούτογλου σε περίπτωση που η Πολωνία συνεχίσει αυτή τη ζώνη. 71-69 μπροστά η Πολωνία. Ο Λεϊνίτσακ αφήνει στο Σοκολόφσκι. Πάει μέχρι μέσα ο Σοκολόφσκι, προσπάθησε να βγάλει το ψηλό. Πράγματι το hook είναι άστοχο. Το rebound του Καμπατσά και η μπάλα πρώτη πάσα στο Λάρκιν. Σέιν Λάρκιν. Οσμάν, Μαχμούτογλου και πάλι μπάλα για τον Οσμάν. Τρίποντο έρχεται από τον Σανλή τελικά και είναι άστοχο. Βέβαια εδώ κερδίζει η άμυνα γιατί αναγκάζει την Τουρκία να στάρει τρίποντο και μάλιστα με το πεντάρι. Δεν μπόρεσε δύο φορές να ποστάρει απέναντι στην πολωνική άμυνα ο Οσμάν και το εύστοχο σούτ από τον Ματέους Πονίτκα. Ο Πονίτκα, ο οποίος είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, αν μη τι άλλο θα πάρει την προσπάθεια τώρα που πηγαίνουμε προς το κλείσιμο του αγώνα. 73-69, ο Σμάν καθυστερεί με την μπάλα στα χέρια και πλέον το ερώτημα είναι τι θα κάνει. Προσπαθεί να χτυπήσει στα πόδια τον ψηλό, θα πάρει και το επιθετικό rebound, θα δεχτεί το stop. Τελικά ο Σανλή είναι αυτός που θα δώσει τη λύση. 73-71, εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη.
το καλάθι του Σανλή δεν τον ξελασπώνει, γιατί σε όλο το παιχνίδι είναι πάρα πολύ αργός, ένα, και δεύτερον δεν κόβει προς τη ρακέτα. Το πιο βασικό είναι αυτό, Κώστα, ότι δεν πηγαίνει μέσα στη ρακέτα. Και δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε σε καταστάσεις pick and roll. Δηλαδή, για να γίνει το pick and roll πρέπει και οι δύο να, και ο δημιουργός και ο συμπαίκτης του, αλλά δεν συμβάλλει σε αυτό. Θα μου πει κανείς ότι παίζουν άμυνα ζώνης, οπότε δεν μπορεί να γίνει εύκολα pick and roll, αλλά δεν βοηθάει τους συμπαίκτες του. Απλά τώρα βοήθησε με ένα επιθετικό rebound. Έκανε το 73-71. Εδώ εξαιρετική προσπάθεια από τον Άρον Τσέλ. Μπορεί να είναι 35 ετών, αλλά βλέπετε ότι η ποιότητα που έχει ξεχωρίζει. 75-71. Σαν Λί. Στο χαμηλό πόστο και κοιτάξτε τον, βγαίνει έξω κατευθείαν. Δίνει το σκρίν στο Λάρκιν. Ο Λάρκιν πηγαίνει μέχρι μέσα. Βγάζει τρίποντο στο Μαχμούτογλου. Τώρα ο Λάρκιν και πάλι με την μπάλα στα χέρια από την περιφέρεια. Πέρασε στον Καμπατσά. Εκεί υπάρχει άμυνα όμως. Ο Καμπατσά στόχησε σε ένα lay-up. Εδώ ο ψηλός οφείλει να τελειώσει τη φάση. Το 75-71 παραμένει. 2,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα πλέον. Πονίτκα. Είπαμε, η μπάλα θα πάει πάνω του στο τέλος του αγώνα. Παίρνει και την προσπάθεια. Θα αστοχίσει ο Τσέλ. Έσωσε την κατοχή και ο Σοκολόφσκι τη σιγούρεψε και τελικά η αντίδραση του Οσμάν με το φάουλ που κάνει, η διαμαρτυρία, υποστήριξε νωρίτερα ότι ο Άρον Τσέλ βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Οσμάν. Η φάση έγινε μπροστά μας. Νομίζω ότι έχει άδικο, θα δείτε εδώ σε επανάληψη. Δεν πατάει στη γραμμή ο Σοκολόφσκι. Και στη συνέχεια γίνεται το φάουλ. Η μπάλα είναι από πλάγια με το Σενκ. Πονίτκα. Πέρασε στο ψηλό και καρφώνει αυτός ο Ντόμινικ Ολεϊνίτσακ. Μισοκαλάθι ανήκει στον Πονίτκα. 77-71. Στα δύο λεπτά πριν να κλείσει το παιχνίδι. Ο Σμάν το παίρνει προσωπικά. Να δούμε, θα δώσει πάσα ή θα εκτελέσει μόνος του. Πράγματι μόνος του το παίρνει το σουτ. Θα στοχίσει επιθετικό από τον Σανλή, φάουλ και δύο βολές για τον Τούρκο ψηλό. Ο Οσμάν όμως είναι μια περίπτωση που εδώ είδατε ότι δεν άλλαξε καν την μπάλα. Την πήρε και ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης χωρίς όμως να δικαιωθεί. Ο Σανλή είναι αυτός ο οποίος έσωσε την κατοχή νωρίτερα, το κάρφωμα εξαιρετικό από τον Ντόμινικ Ολεϊνίτσακ, ο οποίος αγωνίζεται στη γαλλική Γκραβελέν. Στα 4,5 μέτρα ο Σανλή. Πρώτη βολή εύστοχη. Σανλή, ο οποίος πήγε στην Μπαρτσελώνα, έστω και αν υπήρξε και προεδρική παρέμβαση για να μην φύγει από την Τουρκία. Μία επιλογή η οποία όμως δεν δείχνει να τον έχει βελτιώσει. Από τις δικές του βολές, το 77-73. Και εδώ η πίεση της Τουρκίας που όμως δεν οδηγεί τον Σενκ σε λάθος. Πονίτικα, κατευθείαν την μπάλα στα χέρια του. Παίρνει το σκριν από τον Ολεϊνίτσακ. Σενκ. Τσέλ θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει ο Άρον Τσέλ. Είπαμε ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη. Από το 17 αγωνίζεται στην Πολωνία με την Τούροφ. Τρίποντο από το Σανλή και θα ευστοχίσει, θα απαντήσει. 80-76. Να λοιπόν που ο Σανλή στο κρίσιμο σημείο ευστοχεί από μακριά. 80-76. 72 δευτερόλεπτα ακόμη για το παιχνίδι. Θα πάει σε μεγάλες επιθέσεις η Πολωνία. Θέλει να πάρει την νίκη απέναντι στην Τουρκία και για ψυχολογικούς λόγους. Ο Ολεϊνίτσακ θα στοχίσει υπό τον ίσκιο του Σανλή. Αμυντικό rebound από τον Οσμάν. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Ο Οσμάν παίρνει φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Μετράει και το καλάθι όπως λένε οι διαιτητές. 80-78 και μία συμπληρωματική βολή για τον Τσεντί Οσμάν, ο οποίος χθες σκόραρε 22 πόντους, σήμερα είναι στους
9 και πλέον, αν ευστοχίσει και στη βολή, θα γίνει διψήφιος. '80-79 και το time out το οποίο υπάρχει και έρχεται από την Πολωνία. Το παιχνίδι είναι στον πόντο για μία ακόμη φορά. Σύντομη διακοπή και παραρχόμαστε. Επιστρέφουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στη Σαλανίκος Γκάλης. Για να ακούσουμε και τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Λοιπόν, ο Μίλισιτς πήρε το time out, το πήρε για να προετοιμάσει τους παίκτες του για πιθανό zone press των Τούρκων. Πώς θα βάλουν την μπάλα στο παρκέ δηλαδή και πώς θα φτάσουν μέχρι την επίθεση. Το προέβλεψε. Είναι το πιο πιθανό γιατί έχει δει ότι οι Τούρκοι πιέζουν, αλλά ακούγοντας μέσα και από τα τουρκικά του Αταμάν τη λέξη πρες, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το προβλεπόμενο και για την Τουρκία, που θα έχει δύο άλλους σέντερ, δύο άλλους forward, τον Καμπατσά και τον Οσμανί για τα επόμενα δευτερόλεπτα. Λίγο πιο κινητικός ο Οσμανί, πιο πολύ ενέργεια ο Καμπατσά, γιατί χρειάζεται και άμυνα τώρα η Τουρκία. Είδαμε νωρίτερα τον Ηλία Ζούρο με τον Σωτήρη Μανολόπουλο να τα συζητάνε πριν από το παιχνίδι της δικής μας εθνικής, κόντρα στην εθνική ομάδα της Γεωργίας. 50 δευτερόλεπτα ακόμη λοιπόν. Η Πολωνή με τον Σενκ. Σοκολόφσκι. Πονίτκα. Η μπάλα στα χέρια του 28χρονου. Πάει μέχρι μέσα. Βγάζει για τον Τσέλ το τρίποντο. Για μία ακόμη φορά είναι εύστοχο η Πολωνή. Με κορυφαίο τον Άρον Τσέλ. Πάνε να τελειώσουν το παιχνίδι. Και για να δούμε. Οσμάν. Πάνω του ο Σοκολόφσκι. Οσμάν. Πολύ καλή άμυνα του Σοκολόφσκι. Δεν υπάρχει φάουλ. Το χέρι πάνω στην μπάλα μόνο. Τώρα υπάρχει φάουλ και τρίποντο. Εδώ γίνεται λάθος από τον Πολωνό. Δίνει τρεις βολές στον Τσεντί Οσμάν. Ο Σοκολόφσκι που έπαιξε εξαιρετική άμυνα μέχρι τη στιγμή που έκανε το λάθος. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη. Βάζει το χέρι. Εκεί πρέπει να τον αφήσει τον Τούρκο. Να σουτάρει. Νωρίτερα όμως ο Άρον Τσέλ έκανε το παιχνίδι που μπορεί να είναι το πιο καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα. Τρεις βολές στη διάθεση του Τσεντί Οσμάν, η πρώτη είναι εύστοχη. Εδώ ο Εργίνα Ταμάν. Θα βρεθεί αντιμέτωπος της δικής μας εθνικής αύριο το βράδυ στις 9. Δεύτερη βολή μέσα από τον Οσμάν. Είναι δύσκολο να χάσει. Εδώ ο Μιλίτσεβιτς. Μέσα και η τρίτη βολή. 83-82. Και πλέον θα δούμε τι θα γίνει. Πλέον κάθε φάουλ οδηγεί σε βολές. Υπάρχει πίεση από τον Οσμάν, το φάουλ στον Πονίτκα. Ο Μιλίτσεβιτς ζήτησε αντιαθλητικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση όμως. Εδώ ο Ματέος Πονίτκα και ο προπονητής του. Πονίτκα που είναι 28 χρονών. Μην νομίζει δηλαδή κάποιος ότι τον πήραν τα χρόνια και έφυγε από τη Ζενίτ. Θα εκτελέσει βολές. Με 11,9 δευτερόλεπτα να απομένουν, εμείς ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ο μόνος ο οποίος θα έχει παράπονα για τον Ματέους Πονίτκα είναι ο Μαρσέλ Πονίτκα, ο αδερφός του που κόβηκε. Και όπως τα δημοσιεύματα δίνουν, ήταν στην Πολωνία, έτσι. Ναι, ήταν συμπαίκτες στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και κόπηκε και όπως καταγγέλει δημοσίως ο αδερφός του. Ο Κομμένος. Ναι, ο Κομμένος τον έφαγε ο Ματέους. Πονίτκα που φέρνει τη διαφορά και πάλι στους 3.85-82. Υπάρχει time out από την Τουρκία για να καταστρώσει ο Αταμάν το τελευταίο πλάνο. Να δούμε, θα είναι το τελευταίο. Μιας και
τις δύο ομάδες τις χωρίζει μία κατοχή. Και αυτή είναι στην Τουρκία. Εμείς θα μείνουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και αξίζει να πούμε ότι για τους Πολωνούς ο Πονίτκα είναι ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, 15 έχει ο Τσέλ σε 18 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Στους 12 έχει ανέβει ο Σοκολόφσκι με καλή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο. Και στους 11 ο Μπαλτσερόφσκι, που εγώ θα επιμείνω ότι είναι μια περίπτωση που αξίζει να το παρακολουθήσουμε. Στους 10 ο Ολεϊνίτσακ. 5 παίκτες διψήφιοι για την Πολωνία, ενώ από την άλλη πλευρά στους 13 πόντους είναι ο Κορκμάζ, ο Μαχμούτογλου, ο Οσμάν και στους 10 ο Χαζέρ με τον Σεγκούν να έχει βρεθεί στους 9 πόντους και τα 5 rebound περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη της τουρκικής ομάδας. Επαναφορά από την επίθεση Κώστα Χαλβατσιώτη, τι άλλο έδειξε ο Εργίν Αταμάν? Κοίταξε, θα γίνει ένα σκριν στην κορυφή με το πεντάρι, το οποίο αναγκαστικά είναι ο Καμπατσά τώρα. Οι δύο, ο Κορκμάς και ο Οσμάν, θα είναι έτοιμοι να εκτελέσουν. Ο Μαχμούτογλου επαναφέρει και ο Λάρκιν στη weak side. Φυσικά, από την άλλη πλευρά, έχουν την ευκαιρία για φάουλ, έτσι. Πάντα. Για να δούμε, ο Μαχμούτογλου την επαναφορά. Το θέμα είναι τι θα έχει ζητήσει και ο Μίλτσιτς. Η μπάλα πηγαίνει στον Οσμάν και το φάουλ έρχεται από τον Πονίτκα. Κατά συνέπεια, δύο βολές στον Τσέντι Οσμάν. 10,4 δευτερόλεπτα πριν να κλείσει ο αγώνας. Έχουμε μπει πλέον στις ειδικές καταστάσεις. Όλες αυτές οι κινήσεις εκεί οδηγούν. Από εκεί προκύπτουν. Ο Σεγκούν ξαναπερνά στον αγώνα στη θέση του Καβατσά. Και ο Σαν Λί στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μαχμούτογλου πηγαίνει για το επιθετικό rebound κατά συνέπεια ο Αταμάν. Εδώ ο Τσέντι Οσμάν που μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει. Όχι, έχει 5 στις 6 βολές. Πρώτη είναι εύστοχη, 6 στις 7 πλέον. Εδώ ο Μίλτσιτς. Το σκέφτεται πολύ, θέλει να ευστοχίσει στη βολή και πράγματι 85-84 το παιχνίδι στον πόντο, η Πολωνία με την κατοχή. Σοκολόφσκι προσπάθησε να κάνει το κλέψιμο ο Λάρκιν, η μπάλα είναι για την Πολωνία, 9,5 δευτερόλεπτα ακόμη στο χρονόμετρο. Η επαναφορά θα γίνει με τον Σενκ. Και πράγματι γίνεται το κλέψιμο, ο Λάρκιν το lay up, 86-85. Εκεί ο Σενκ είδε ότι οι Τούρκοι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα, δεν του άφησαν επιλογή. Προσπάθησε να χτυπήσει την μπάλα πάνω σε αντίπαλο. Ο Λάρκιν το κατάλαβε. Εξυπνότερος όλων. Εκεί και ο Κορκμάζ ήταν εξαιρετικός που τράβηξε το σώμα του προς τα πίσω για να μην βρίσκεται πάνω στη γραμμή και ανανεωθεί η κατοχή των Πολωνών. Εδώ πάντως οι ρόλοι αντιστρέφονται, οι Τούρκοι είναι μπροστά με έναν πόντο 86-85. Να λοιπόν η εξομοίωση για τους δύο προπονητές. Το να βρίσκονται πάνω, οι Πολωνία πέτυχαν στο να διαχειριστούν αυτή την πρωτοπορία. Τώρα θα κληθούν να σκοράρουν στα τελευταία 8,1 δευτερόλεπτα που υπάρχουν στο ρολόι. Εδώ ο Σμάν και ο Σενγκούν. Βλέπετε τους σκόρερ, πρώτο σκόρερ για την Τουρκία, ο Οσμάν και στο σημερινό παιχνίδι. Με 15 πλέον, η επίθεση όμως είναι στους Πολωνούς. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε ο Μίλτσιτς. Ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Λοιπόν, επαναφορά φυσικά από το χώρο επίθεσης και οι επιλογές είναι τρεις. Η μία ο Μπαρτσελόφσκι για να πάρει κοντά στο καλά στην μπάλα, να έχει ευκολότερο έργο. Η δεύτερη είναι ο Πονίτκα, είτε να εκτελέσει είτε να κερδίσει φάουλ. Η τρίτη είναι ο Τσέλ που θα πάει σε μία weak side να απομονωθεί και να πάρει πάση. Η επαναφορά θα γίνει από τον Σοκολόφσκι. Πρώτη πάσα
είναι για τον Πονίτκα. Με την μπάλα στα χέρια Πονίτκα. Βγάζει για τον Μπαρτσελόφσκι και το καλάθι για την Πολωνία στα 2,9 δευτερόλεπτα. 87-86. Το καλάθι ανήκει στον Πονίτκα ουσιαστικά. Ο Μπαρτσελόφσκι το μόνο που έκανε ήταν να αφήσει την μπάλα στο πλεκτό. Βλέπετε εδώ Πονίτκα παίρνει δεύτερο και τρίτο παίκτη πάνω του. Και έτσι δίνει έτοιμο καλάθι στον ψηλό. Μπαρτσελόφσκι με 4 φάουλ ήταν στον πάγκο. Πέρασε βέβαια μέσα ακριβώς για αυτή την κίνηση που είδατε και πλέον η Τουρκία έχει 2,9 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση, να πάρει την νίκη απέναντι στους ιδιαίτερα αξιόμαχους Πολωνούς. Πολωνία μια ομάδα που αποδεικνύει ότι έχει ένα βασικό κορμό στον οποίο μπορεί να στηριχτεί ο Ιγκορ Μίλτσιτς, ο οποίος ανέλαβε μετά από την επταετία του Μάικ Τέιλορ και παράλληλα είναι προπονητής της Στάλος Τράβας. Για να ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Επαναφορά φυσικά από την επίθεση, δεν το συζητάμε. Το 4 και το 5 θα κάνουν δύο screen στην κορυφή, ώστε ο ένας από τους δύο να μπορεί να κινηθεί με πάσα όμως, σε διαφορετική περίπτωση να πάει μπάλα στη weak side, εκεί που θα τρέξει να είναι ή ο Λάρκιν ή ο Μαχμούτογλου, ανάλογα ποιος θα επαναφέρει την μπάλα τώρα. Ο Μαχμούτογλου πάει στη weak side. Η επαναφορά θα γίνει από τον Λάρκιν. 2,9 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Τουρκίας. Για να δούμε τα screen. Η μπάλα πηγαίνει στον Σεγκούν, ο οποίος εκτελεί από την κορυφή, θα στοχίσει. Και στη λήξη του αγώνα ο Κορκμάζ είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει, αλλά θα δούμε αν μετράει το καλάθι ή όχι. Ομολογώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Ο Κορκμάζ, ωστόσο, είναι αυτός ο οποίος παίρνει το rebound από το άστοχο σουτ του Σεγκούν και αφήνει την μπάλα στο καλάθι της Πολωνίας. Ο ίδιος λέει ότι μετράει το καλάθι. Στέλνει μάλιστα και τους συνεργάτες του Αταμάν να πάνε να το δουν. Θα δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει, τι θα πούν οι διαιτητές. Εδώ και ο Τούρκος Πιτσιρικάς που παρακαλεί να μετρήσει το καλάθι για να κερδίσει η εθνική του ομάδα. Είναι πολύ δύσκολη η φάση, διαζώσεις έτσι όπως την είδαμε. Ο Μίλιτσιτς λέει ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι από τη δική του πλευρά. Και για να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Δαρλαμίτσος, Καπράνος και Τηγάνης. Κώστα, εσύ βλέπεις τη φάση, εμείς δεν τη βλέπουμε. Είναι λιγότερο από ένα δέκατο. Πρέπει να είναι στο μισό δέκατο του δευτερολέπτου. Μιλάμε για χιλιοστά δηλαδή. Αλλά έχω την εντύπωση από εδώ που βλέπω εγώ ότι μετράει το καλάθι. Σε αυτό το μισό δέκατο. Εγώ τουλάχιστον. Δεν μετράει το καλάθι λοιπόν. Τελική νικήτρια η Πολωνία με 87-86 σε ένα παιχνίδι στο οποίο αν ήταν αγώνα συλλόγων θα λέγαμε ότι έσπασαν καρδιές. Εδώ όμως και οι δύο ομάδες, και η Πολωνία και η Τουρκία, θέλησαν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνος, γιατί να ξέρετε κανένας παίκτης, κανένας προπονητής, κανένας τέλεχος ομάδας δεν θέλει να χάσει ένα παιχνίδι. Θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει, έστω και αν είναι αγώνας προετοιμασίας. Είδατε ότι οι προπονητές των δύο ομάδων χρησιμοποίησαν τους καλύτερους παίκτες τους όσο πηγαίναμε προς το κλείσιμο του αγώνα. Κατά συνέπεια, είναι απόλυτα λογικό το ότι και οι δύο ήθελαν αυτή την νίκη. Σίγουρα θα βγουν κερδισμένοι και οι δύο προπονητές από τις ειδικές καταστάσεις που ζήσαμε στο σημερινό παιχνίδι, τον αγώνα που άνοιξε τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά Ακρόπολης. Σίγουρα θα έχουν βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα για τους παίκτες τους, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται σε αυτές ακριβώς τις καταστάσεις. Δεν ξέρω αν ο Κώστας Χαλβατσιώτης είναι έτοιμος. Πάμε λοιπόν με τον προπονητή των νικητών. Coach, congratulations. It was a game with special difficulties. You won the game, but I think a critical key was the zone defense in the beginning of fourth quarter. What do you believe?
I think we managed through all the obstacles. We played against a very talented team. We lost against them a few days ago, and we learned some of our mistakes. We wanted to play together, didn't want to give them fast break points, which we succeed, and eventually we won a game. Also, I insist about zone defense. You used it yesterday against the Greek team. You made problems to them tonight against Turkey. Is a fact on playing the game? What do you think? Yes, I think yesterday we made a big change of the game, pace of the game. We believe that our tactics is a strong part of our game, and we're changing a lot of defensive schemes in a certain situation, which works well for us. So that's one of the strengths of our game. And now you have a conclusion about your preparation. You're waiting for AJ Slaughter, I think. And what is the aim? What is the target for you? We are a young team. We are a young team. We have a tough group. We will go out there and hope to make some noise, make some surprise. We want to play team basketball. We want to stick together, play good defense, and see where that will lead us. Good luck. Thank you. Thank you. Λοιπόν, ο Γκόρ Μίλισιτς ξεκίνησε από το γεγονός ότι είχαμε πολλά αντικείμενα να δοκιμάσουμε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι προετοιμασίας πέρα δηλαδή από το αποτέλεσμα. Είχαμε παίξει πριν από λίγες μέρες με την Τουρκία, μάθαμε κάποια πράγματα από εκείνο το παιχνίδι, τα εφαρμόσαμε. Επιμείναμε εμείς λέγοντας ότι η άμυνα ζώνης που χρησιμοποίησε ήταν κάτι που δυσκόλεψε τους Τούρκους, όπως και την εθνική μας στο χθεσινό παιχνίδι. Άρα είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού και παραδέχεται ότι ναι, παίζει ρόλο και η άμυνα αυτή, αλλά χρησιμοποίησαμε διάφορες άμυνες και κάναμε πολλά πράγματα στο παιχνίδι για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Και η τελευταία ερώτηση βέβαια ήταν για το σκοπό που έχουν στο Ευρωμπάσκετ, το στόχο, περιμένοντας και τον AJ Slaughter, που σας είπαμε, που προέρχεται από τραυματισμό. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στο Ευρωμπάσκετ. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, να Κώστα, ότι είναι φιλόδοξη. Μια ομάδα που είναι νεανική, να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και ό,τι καλύτερο προκύψει από αυτή την παρουσία της καινούργιας ομάδας Πολωνίας, Γιάννη. Να σας πω μόνο ότι ζητήσαμε και από τον Εργίνα Ταμάν να κάνει δήλωση. Προφανώς ήταν εκνευρισμένος από τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και ειδικά από το καλάθι που δεν μέτρησε, και έφυγε από τα αποδυτήρια, είπε ότι δεν θα κάνει δηλώσεις. Δεν του άρεσε το Ταμάν το αποτέλεσμα, είναι λογικό. Η Πολωνία, η οποία βρήκε πολλούς πρωταγωνιστές, τον Πονίτκα, τον Μπαλτσερόφσκι και τον Τσέλ, ένα παίκτη που ήρθε από τον πάγκο και έκανε την μεγάλη διαφορά για την Πολωνία. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία με τους NBAers προσπάθησε στο τέλος, ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο, να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της και να το κερδίσει. Δεν στάθηκε ικανό αυτό όμως. Και αυτό σημαίνει αυτόματα ότι ο Εργίνα Ταμάν έχει ακόμη δουλειά να κάνει με τους παίκτες του εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Τελικό αποτέλεσμα 87-86, η νίκη της Πολωνίας απέναντι στην Τουρκία. Η Πολωνία που επιβεβαίωσε ότι είναι μια στιβαρή ομάδα που γνωρίζει να παίζει άμυνα. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει και μια ψυχολογική τόνωση στο συγκρότημα του Μιλίτσεβιτς. Το τελικό 87-86 αντιθέτως δημιουργεί έναν μικρό πονοκέφαλο στην πλευρά των Τούρκων και του Εργίνα Ταμάν. Μην ξεχνάτε ότι στις 9 παρατέταρτο θα υπάρχει εδώ από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το pre-game για τον αγώνα της Εθνικής απέναντι στη Γεωργία, και στις 9 το τζάμπολ για το δεύτερο τεστ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος εδώ στο τουρνουά Ακρόπολης, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος επιλέγεται να ξεκουραστεί στο σημερινό παιχνίδι για να είναι πιο φρέσκος στο αυριανό τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία. Στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας εδώ από το κλειστό του ΟΑΚΑ και της Άλλα Νίκος Γκάλης, από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, από τον Νίκος Βόμπο που ήταν στην σκηνοθετική επιμέλεια, τον Κώστα Κοτσιάβρα στην διεύθυνση παραγωγής, τον Κώστα Χαλματσιώτη που ήταν στο ρεπορτάζ και τον Γιάννη Νάντου που ήταν στην περιγραφή. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στην ΕΡΤ, στις 9 παρατέταρτο ξεκινά η δράση εδώ από το ΟΑΚΑ για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Γεωργία. Να είστε καλά.